Η θύρωσή μας σήμερα, όπως ξέρετε και όπως έχει ανακοινωθεί, είναι αφιερωμένη σε αυτούς τους πρωτοπόρους της υποβρύχιας αρχαιολογίας, οι οποίοι σχεδόν 50 χρόνια πριν από σήμερα, συνοδοί ενός θρύπλου της υποβρύχιας αρχαιολογίας, του φιλικού Γάλλου Πιάρχου Jacques Yves Cousteau, έφτασαν στην Κρήτη του 1976 για να την περιλάβουν στο μεγάλο πρόγραμμα ερευνών που είχε γεμιαστεί ένα χρόνο νωρίτερα, στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς, το οποίο πρόγραμμα έφερε πληροφορίες στην επιφάνεια για την ενάγεια πολιτιστική κληρονομιά που υπάρχει, υπήρχε και ελπίζω ότι θα συνεχίσει να υπάρχει και την οποία μέχρι τότε γνωρίζαμε σχεδόν ακροθυγώς. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, με τον ενθουσιασμό τους, με την αψήφιση του κινδύνου, γιατί σήμερα ξέρουμε για την κατάδυση, ενώ τότε η θάλασσα δεν ήταν για μπάνια και ηλιοθεραπεία, ήταν λεβεντοπνίχτρα για τον περισσότερο κόσμο, και όμως τόλμησαν να κάνουν το βήμα και να ξεκινήσουν μια ιστορία και μια επιστήμη. Δεν θα με αφηγορήσω άλλο. Θα καλέσω στο βήμα τον εκπρόσωπο της περιφέρειας, χάρη στην οποία οργανώθηκε αυτή η εκδήλωση, σε συνεργασία και συνδιοργάνωση της περιφέρειας Κρήτης, της Εφορίας Εναλλήνων Αρχαιοτήτων και της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου. Είναι ο Κώστας ο Φασουλάκης, τον οποίον καλώ στο βήμα. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα σας. Με πολύ μεγάλη χαρά βρισκόμαστε σήμερα ανάμεσά σας. Στην πολύ σημαντική εκδήλωση με την οποία θα θυμηθούμε ή θα πληροφορηθούμε για τις έρευνες που πραγματοποίησε ο Cousteau και του Υπουργείου Πολιτισμού στις ελληνικές θάλασσες μέσα στη δεκαετία του 1970. Έχουν περάσει πάνω από 2 χρόνια από την πρώτη μας συνάντηση στην περιφέρεια Κρήτης με τον αγαπητό Θεοτόκη Θεοδούλου, εμπνευστή και ψυχή της σημερινής εκδήλωσης, όπου μας ετέθη το θέμα της συνδιοργάνωσης και της υποστήριξης της εκδήλωσης. Μετά από πολλές αναβολές, που οφαίνονται κυρίως στην δοκιμασία της πανδημίας, βρισκόμαστε σήμερα ευτυχώς σήμερα όλοι εδώ, υγιείς και γεμάτο κέφι για την ωραία αυτή εκδήλωση. Ανάμεσά μας βρίσκονται κάποιοι από τους πολύ σπουδαίους πρωταγωνιστές των γεγονότων εκείνων των χρόνων. Να καλωσορίσω κι εγώ όλους τους σημερινούς ομιλητές που έφεραν σε πέρας τη δύσκολη αλλά ωραία αποστολή της εξερεύνησης των ελληνικών βυθών. Ειδικά τους επίτιμους σήμερα διευθυντές αρχαιοτήτων κ. Λάζαρο Κολώνα και Χαράλαμπο Πένα, εκπροσώπους τότε του Υπουργείου στις έρευνες και βέβαια τον επίτιμο διευθυντή και τότε έφορο της υπηρεσίας Ηρακλείου και διευθυντή του μουσείου κ. Χαράλαμπο Πιτσά. Και βέβαια το θρηλυκό πλέον συντοπίτη μας, δίτη Μανώλη Βουτσαλά, που συμβάλλει και εκείνος καθοριστικά στο πάνελ μας. Θέλω να συγχαρώ όλους για τη σημερινή εκδήλωση, που μας επιτρέπει να παρακολουθήσουμε τα αποτελέσματα των πρώτων επιστημονικών ενάλλειων αρχαιολογικών ερευνών στην Κρήτη, το Γραφείο Κρήτης των Ενάλλειων Αρχαιοτήτων και την Εφορία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου. Κάποιες από τις πιο σημαντικές αρχαιότητες που προέρχονται από τις θάλασσες της Κρήτης ανακαλύφθηκαν σε αυτές τις έρευνες. Ίσως μάλιστα οι έρευνες αυτές διαμόρφωσαν και την πορεία των εναλλείων αρχαιολογικών ερευνών στην Κρήτη, οι οποίες σήμερα υπηρετούν με τόσο θέρμη και επάρκεια, οι οποίες σήμερα υπηρετούνται με τόσο θέρμη και επάρκεια από το Γραφείο Εναλλείων Αρχαιοτήτων Κρήτης, δηλαδή τον προϊστάμενο αρχαιολόγο Θεοτόκη Θεοδούλου και την ομάδα. Χαιρόμαστε λοιπόν σήμερα που είμαστε όλοι μαζί εδώ. Με την ευκαιρία αυτή είμαι βέβαιος ότι θα πάρουμε μια γεύση για την ασύγκριτη ενάλλεια πολιτιστική κληρονομιά, ιδίως της Κρήτης,
η οποία είναι βέβαιος ότι και στο πεδίο των ενάλλειων ανακαλύψεων μας επιφυλάσσει πάρα πολλές εκπλήξεις και στο μέλλον. Κυρίες και κύριοι, η αποστολή του Γραφείου Κρήτης της Υπηρεσίας Εναλλείων Αρχαιοτήτων είναι μια δύσκολη και σύνθετη υπόθεση. Η Περιφέρεια Κρήτης θα είναι δίπλα σας, όπως είναι και δίπλα στο Σύνολο των Κρητικών Εφοριών της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Στόχος μας άλλωστε είναι κοινός και δεν είναι άλλος από την προστασία της κρητικής πολιτιστικής κληρονομιάς και της ανάδειξης του κρητικού πολιτισμού. Του κρητικού πολιτισμού, της ιστορίας μας και της παράδοσής μας, τα οποία όπως τονίζει πάντοτε και ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Σταυνοτάκης, αποτελούν το συγκριτικό πλεονέκτημα της Κρήτης. Και δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι ο σεβασμός σε αυτή την ανάδειξη αποτελεί την προϋπόθεση για την επιθυμητή σε όλους μας ισόρροπη και αηφόρος ανάπτυξη του τόπου μας. Σας ευχαριστώ. Καλέσω στο Δήμα την προϊσταμένη της Εφορίας Εναλλείων Αρχαιοτήτων, Δ. Ελένη Πάνο, για να μας απευθύνει επίσης ένα χαιρετισμό. Καλησπέρα σας. Σήμερα και αύριο η Περιφέρεια, η αδελφή Εφορία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, αλλά και το αόκτως εργαζόμενο γραφείο της Εφορίας Εναλλείων Αρχαιοτήτων θα μας χαρίζουν μοναδικές στιγμές. Και αυτό γιατί είχαν την πρωτοβουλία να καλέσουν πραγματικά θρυλικές μορφές της υποβρύχιας αρχαιολογίας, οι οποίες θα μας ταξιδέψουν σε ταξίδια λωτινά, σε ταξίδια μακρινά, σε ταξίδια του Αιγαίου. Δεν θέλω να μακρηγορήσω, αλλά στο πρόσωπο του κυρίου Κριτζά, ο οποίος υπήρξε και διευθυντής μου όταν ήμουν απλή αρχαιολόγος στην Εφορία Ηρακλείου, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους αρχαιολόγους και τους δίτες που θα μας μιλήσουν για αυτές τις συγκλονιστικές περιπέτειες. Ευχαριστώ πολύ. Τρίτος χαιρετισμός θα είναι διαδικτυακός από την προϊσταμένη της αδελφής Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, από την Δ. Βάσο Σιθιακάκη, η οποία λυπάται που δεν είναι εδώ, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα μας χαιρετήσει και θα συνεχίσει να μας υποστηρίζει όπως μας έχει υποστηρίξει μέχρι σήμερα. Καλησπέρα σε όλους σας. Όπως είπε ήδη ο Θεοτόκης Θεοδούλου, λυπάμαι πάρα πολύ που δεν μπορούσα να βρίσκομαι απόψε σε αυτήν την εξαιρετική εκδήλωση. Η ιδέα για τη διοργάνωση της υποψηφής εκδήλωσης γεννήθηκε πριν από αρκετά χρόνια, όταν σε συνεργασία με τον συνάδελφο Θεοτόκη Θεοδούλου προετοιμάζαμε την έκθεση των Ναυμαγείων στο Ενετικό Φρούριο του Κούλε και σκεφτήκαμε τότε ότι θα ήταν μια καταπληκτική ευκαιρία αν δεν μπορούσαμε να είχαμε κοντά μας να μας μιλήσουν για τις εμπειρίες τους, τους πρωταγωνιστές αυτής της ιστορίας. Δυστυχώς, πάρα πολλές δυσκολίες, μεταξύ αυτών η κυριότερη πανδημία, δεν μας επέτρεψαν να πραγματοποιήσουμε νωρίτερα την εκδήλωση αυτή και δυστυχώς τελικά η ημερομηνία που αναγκαστικά επέλεγε για την εκδήλωση συνέπεσε με την απουσία μου εκτός Κρήτης που δεν γινόταν να βληθεί. Ωστόσο, ευτυχώς η τεχνολογία μας βοηθάει να βρισκόμαστε κοντά, μας δίνει την ευκαιρία να συμμετέχουμε. Το έργο αποκατάστασης του ενετικού φρουρίου του Ηρακλείου ξεκίνησε το 2011, όπως οι περισσότεροι γνωρίζετε. Ο αρχικός όμως σχεδιασμός προέβλεπε μόνο την αποκατάσταση του κελίφους του μνημείου. Ωστόσο, μετά την πορεία των εργασιών, η Εφορία συνειδητοποίησε την ανάγκη να εμπλουτιστεί η εμπειρία της επίσκεψης του κοινού στο μνημείο με πληροφοριακό και εκθεσιακό υλικό σχετικό με την ιστορία του μνημείου και με την πόλη.
Εξαιρετήθηκε μάλιστα ότι ήταν μια χρυσή ευκαιρία να αξιοποιηθεί για το σκοπό αυτό το υλικό των απαγείων από τις ενάλλειες έρευνες του θρηλυκού ερευνητή του Ζάκη Πουστό και του Υπουργείου Πολιτισμού που φυλασσόταν στις αποθήκες του φλουρίου από το 1976. Με τη διαμεσολάβηση της τότε Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου και σημερινής Υπουργού Πολιτισμού, διασφαλίστηκαν οι αναγκαίες πρόσθετες πιστώσεις για το έργο και εξασφαλίστηκε η συγκατάθεση της εφορίας εναλλήλων αρχαιοτήτων για την εκθεσιακή αξιοποίηση των ευρημάτων αυτών που ανήκαν στην αρμοδιότητά της. Όπως φαντάζομαι έχετε όλοι διαπιστώσει, η ιδέα αυτή υπήρξε τελικά ιδιαίτερα επιτυχημένη και συνέβαλε στην κατακόρυφη αύξηση της επισκεψιμότητας του μνημείου. Κατά μια ιδιαίτερα ευτυχή συγκυρία, η απόφαση αξιοποίησης του υλικού των απαγείων συνέπεσε με την έναρξη λειτουργίας στο Ηράκλειο του Γραφείου Κρήτης της Εφορίας Εναλλήλων Αρχαιοτήτων. Έτσι, η εφορία είχε αρρωγό και συμπαραστάτη στην προσπάθειά της έναν ειδικό άνθρωπο, τον συνάδελφο Θεοτόκη Θεοδούλου, ο οποίος μοιράστηκε το όραμά μας, ανέλαβε την ευθύνη της επιλογής και της οργάνωσης του υλικού και της προετοιμασίας των συνοδευτικών επεξηγηματικών κειμένων, τα οποία, όπως θα διαπιστώσετε αύριο στην εξανάγηση, είναι εξαιρετικά, και συνέβαλε καθοριστικά στον ορθό και επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο έκθεσης των απαγείων. Η συνεργασία των δύο εφορίων υπήρξε υποδειγματική σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Το αποτέλεσμα ήταν να γίνουν επισκέψιμα 4 φορτία ναυαγίων της Ρωμαϊκής, Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Η συνεργασία αυτή ενδυνάμωσε την αυτονόητη σχέση των δύο εφοριών με αποτέλεσμα τη γόνιμη και συνεχή μέχρι σήμερα επιστημονική και διοικητική αλληλοενημέρωση και αλληλοϋποστήριξη. Οι έρευνες του Ζάκη Φουστό και του Υπουργείου Πολιτισμού στον κόλπο του Ηρακλείου και την Τία έφεραν στο φως ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της διαχρονικής ιστορίας του Ηρακλείου και συνέβαλαν σημαντικά στην κατανόηση της λειτουργίας του λιμανιού και της νησίου μας. Σήμερα μας δίνεται η μοναδική ευκαιρία να ταξιδέψουμε στην εποχή των ερευνών και να καταδυθούμε στα ίδια τα ναυάγια παρέα με τους πρωταγωνιστές, τους επόπτες της έρευνας από πλευράς του Υπουργείου Πολιτισμού, τον επίκριμο Γενικό Διευθυντή Αρχαιοτήτων Λάζαρο Κολώνα, τον επίκριμο Διευθυντή Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Χαράν Λαμποπένα, τον οποίο είχα την τιμή να έχω προϊστάμενο στα πρώτα μου βήματα στην Κεντρική Υπηρεσία και τον επίτιμο έφορο Ηρακλειώτη Χαράλα Μπουκριτζά. Επίσης τους δύο τοπογράφους μηχανικούς, Λευτέρη Τσαβλίδη και Βασίλη Βιτάλη, που συμμετείχαν εθελοντικά στην έρευνα και φυσικά το φιλικό δίδυ Μανώλη Μουτσαλά, στον οποίο χρωστάμε τον εντοπισμό του ναυαγίου της φημισμένης γαλλικής ναυαρχίδας Λατερές. Ευχαριστώ και εγώ από την πλευρά της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου τους απόψινούς ομιλητές που πρόθυμα προσφέρθηκαν να μοιραστούν μαζί μας τις εμπειρίες τους. Ευχαριστώ από καρδιάς τους συναδέλφους της Εφορίας Εναλλήλων Αρχαιοτήτων για την εξαιρετική συνεργασία και αλληλοϋποστήριξη. Και τέλος, ευχαριστώ την Περιφέρεια Κρήτης που στήριξε οικονομικά την εκδήλωση και στηρίζει την Εφορία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου όλα αυτά τα χρόνια και το Δήμο Ηρακλείου που μας διέθεσε το χώρο για την εκδήλωση. Ελπίζουμε να συνεχίσουμε σε περαιτέρω τιμές δράσεις για την ανάπτυξη της κληρονομιάς του Ηρακλείου και της Κρήτης, Χερσαίας και Ενάλλειας. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, στο επόμενο 20 λεπτό θα προσπαθήσω να κάνω μια σύντομη εισαγωγή στην θαλασσινή κληρονομιά της Κρήτης και στην έρευνα του Κουστού και πως φτάσαμε στη σημερινή εκδήλωση. Θα μου επιτρέψετε όμως να ξεκινήσω ανάποδα. Και θα ξεκινήσω ανάποδα με ευχαριστίες γιατί εν αρχή είναι ο άνθρωπος. Και πρέπει να ξεκινάμε ευχαριστώντας τους ανθρώπους και το Θεό για αυτά που μας συμβαίνουν. Ευχαριστώ πρώτα απ' όλα εσάς που είστε σήμερα εδώ. Επαναλαμβάνω μετά από τον κάματο της εβδομάδας και φυσικά τους εξαιρετικούς και σεβαστούς ομιλητές μας. Τον κύριο Κολώνα που βλέπετε στη μέση, ο οποίος θα μας μιλήσει εξ αποστάσεως, επίτιμος Γενικός Διευθυντής Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Το βλέπετε εκεί με τον Άλπερ Φάλκο.
Αριστερά, στην οθόνη, βλέπετε, όπως βλέπετε και στο πάνελ, τον αγαπητό σε όλους μας κύριο Κλιτζά, έναν άνθρωπο που έχει εμπνεύσει τις γενιές των ενάριων αρχαιολόγων, ο οποίος συνέβαλε καθοριστικά και στην οργάνωση τελικά της σημερινής εκδήλωσης. Δεξιά βλέπετε τον κύριο Χαράλαμπο Πένα, επίτιμο διευθυντή Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, τον βλέπετε δίπλα με τον Κουστό, τον οποίον προσκαλέσαμε την τελευταία στιγμή, γιατί την τελευταία στιγμή συνειδητοποίησα ότι είχε λάβει μέρος και στις έρευνες της Κρήτης. Είναι γνωστός για την εποπτεία και τη διεύθυνση της έρευνας του Κουστό που εντόπισε το βρετανικό, το θηλυκό αδερφό καράβι του Τιτανικού, κοντά στην Καία, αλλά δεν ήξερα ότι είχε λάβει μέρος και στην ανασκαφή του Λατερές. Το είπε ο κύριος Κλιτζάς, τον καλέσαμε την τελευταία στιγμή και είχε την ευγενή καλοσύνη, έστω και εξ αποστάσεως, να μοιραστεί μαζί μας τις εμπειρίες του. Κάτω αριστερά βλέπετε τους Βασίλη Βιτάλη και Λευτέρη Τσαβλίρη, που τους βλέπετε και στο βήμα. Ήταν φοιτητές του Πολυτεχνείου τότε, εθελοντές και στις έρευνες της Κρήτης και στα Αντικήθυρα και αλλού. Ήταν, αντικαθιστούσαν στην ουσία τη μη υπαρκτή ακόμα τότε εφορία εναλλείων αρχαιοτήτων. Ήταν μέλη του Ινστιτούτου Εναλλείων Αρχαιολογικών Ερευνών, το οποίο επικουρούσε το Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών τότε από το 1973 που ιδρύθηκε μέχρι το 1976, οπότε ιδρύθηκε η εφορία εναλλείων αρχαιοτήτων. Και δεξιά, νομίζω ότι δεν χρειάζεται Ηρακλείωτες όντες, να σας συστήσω τον Λευτέρη τον Βουτσαλά, τον Μανώλη τον Βουτσαλά, ο οποίος υπέδειξε και το αναβάγιο του Λατερές. Ευχαριστώ φυσικά την εφορία αρχαιοτήτων Ηρακλείου, η οποία πραγματικά από την αρχή, από την ίδρυση του γραφείου της Κρήτης της Εναλλείων, μοιράστηκε το κοινό όραμα. Ευχαριστώ τη Βάσο, τη Σιφιακάκη και στο πρόσωπό της όλους τους υπαλλήλους της υπηρεσίας και τους συναδέλφους αρχαιολόγους και τους τεχνίτες και τους φύλακες που φυλάνε μέχρι σήμερα τα ευρήματα στον Πούλε, τους τεχνίτες και τους έκτακτους εργατοτεχνίτες και συντηρητές που βοήθησαν στο στήσιμο των εκθέσεων που υπάρχουν σήμερα στον Πούλε. Ευχαριστώ φυσικά την Περιφέρεια Κρήτης που κατέστησε δυνατή την πραγματοποίηση της σημερινής εκδήλωσης με τη χρηματοδότησή της. Την τελευταία στιγμή διαπιστώσαμε ότι το πρόγραμμά μας που τελικά κατέληξε να γίνει ένα μικρό βιβλιαράκι δεν μας φτάναν τα χρήματα για να τυπωθεί. Απευθυνθήκανε τελευταία στιγμή στον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου, ο οποίος μας βοήθησε και έτσι έχουμε την έκδοση που είναι έξω και μπορείτε να πάρετε όλοι από ένα αντίτυπο. Και φυσικά αυτή η εκδήλωση δεν θα ήταν δυνατή εάν δεν υπήρχε η πλήρης και αγαστή συνεργασία και το μοίρασμα του κοινού οράματος με τους συναδέλφους μου στο γραφείο της Κρήτης, τον Γιώργο, την Ελπίδα, τον Γιάννη, τον Μανώλη, την Κατερίνα, με τους οποίους η καθημερινή συμβίωση κάνει τη δουλειά ευχάριστη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ την εφορία εναλλείων αρχαιοτήτων, την προϊσταμένη μας, την καινούργια μας προϊσταμένη και την κυρία Ελένη Μπάνου και την κυρία Παρίκα Λαμαρά, την προκάτοχό της, η οποία ενστερνίστηκε και εκείνη την ιδέα της διοργάνωσης αυτής της εκδήλωσης και την υποστήριξε. Και φυσικά τον αναπληρωτή προϊστάμενο της εφορίας, τον Δημήτρη τον Κουρκουμέλη, τον φίλο και συνάδελφο, ο οποίος είναι και σήμερα μαζί μας και ευχαριστώ πολύ που τα κατάφερε και είναι εδώ για να μας τιμήσει και να τιμήσουμε όλους μαζί τους ομιλητές μας. Ο Σωτήρης Δρακόπουλος, που κατά λάθος το βιβλίο τον έγραψα Δρακόπουλο, στην επανέκδοση θα το διορθώσουμε, μας έστειλε το φωτογραφικό του αρχείο για το αρχείο της υπηρεσίας, το έχουμε ήδη ψηφιοποιήσει. Ήταν και αυτός ένας από τα μέλη του Ινστιτούτου Εναλλείων Αρχαιολογικών Ερευνών. Δυστυχώς οι υπόλοιποι στους οποίους θα αναφερθώ έχουν σαλπάρει για το μεγάλο ταξίδι.
τον Γιώργιο Παπαθανασόπουλο από τους ιδρυτές του Ινστιτούτου Αναλυτικών Αρχαιολογικών Ερευνών, μαζί με τον Νίκο Τσούκλο που βλέπετε δίπλα, οι οποίοι ίδρυσαν το Ινστιτούτο και ο Παπαθανασόπουλος έγινε αργότερα ο πρώτος έφορος της Εφορίας Εναλλείων Αρχαιοτήτων. Για το μεγάλο ταξίδι, αλλά παρόντες στις έρευνες της Κρήτης, ήταν ο Γιώργος Μασέλος, ο Γιάννης Ογάρας, ο Ιωάννης Θεοφανίδης και ο κρητικός αρχαιολόγος Νίκος Παπαδάκης, στον οποίο οφείλεται η ανέλκυση ενός από τα ναυάγια που θα δούμε. Θα σας μιλήσω σύντομα για την ενάλεια πολιτιστική κληρονομιά της Κρήτης, για την ιδιαιτερότητά της και τους λόγους που τη δημιούργησαν, για την έρευνα του Κουστό, για την παρουσίαση των ναυαγίων στον Κούλε και για το πώς προέκυψε, αν και το έχετε ακούσει ήδη, η παρούσα εκδήλωση. Νομίζω ότι βλέποντας το χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου δεν χρειάζονται πολλά λόγια για να καταλάβει κανείς γιατί η Κρήτη αποτελεί ναυτικό κόμβο. Είναι στο κέντρο της Ανατολικής Μεσογείου, από εδώ περνάνε όλες οι πορείες, όλα τα ναυτικά δρομολόγια της οικειοφόρου ναυτιλίας που ενώνει το Αιγαίο με την Ανατολική Μεσόγειο, την Ανατολική Μεσόγειο με το Ιόνιο και την Δυτική Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα και ούτω καθεξής. Εδώ ήγμασε και όχι τυχαία ο μινωικός πολιτισμός, ο οποίος βάσισε την εξάπλωσή του κυρίως στα καράβια, κατά το Θουκυδίδη είναι ο πρώτος που θαλασσοκράτησε, και από εδώ ξεκίνησαν και έφτασαν κατακτητές και έμποροι οι οποίοι μπόλιασαν και μπολιάστηκαν από τον πολιτισμό του νησιού. Ταυτόχρονα η Κρήτη αγκαλιάζεται από το λεγόμενο ελληνικό τόξο, το οποίο ο άλλος μηνόταυρος θυσίει συνέχεια, με αποτέλεσμα, σας δείχνω εδώ μια εικόνα με τα επίκεντρα των σεισμών από το 50 μέχρι το 18 για να καταλάβετε πόσο σεισμική είναι η περιοχή, η οποία όλη αυτή η δραστηριότητα είχε σαν αποτέλεσμα την ανύψωση της Δυτικής Κρήτης κατά το μεγάλο σεισμό του 365 μ.Χ. ενώ έχουμε τη βαθμιαία βύθιση της Ανατολικής Κρήτης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι σχεδόν σε κάθε δεύτερο χιλιόμετρο έχουμε μια βυθισμένη θέση με αρχαιότητες. Είτε με παράκτιες αρχαιότητες, είτε με οικιστικά κατάλοιπα που έχουν βυθιστεί, είτε με μενικά έργα που κατασκευάστηκαν για να είναι στην επιφάνεια και είναι σήμερα στο βυθό. Και φυσικά άπειρα ναυάγια της δραστηριότητας για την οποία σας μίλησα πριν. Δείχνω ενδεικτικά το λιμάνι της Φαλάσσαρνας στη Δυτική Κρήτη, το οποίο με το σεισμό του 365 ανυψώθηκε κατά 6,6 μέτρα. Και είναι πλέον στεριά. Αυτό κάνει τα πράγματα πιο εύκολα. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα συνεχίσουμε με καταδύσεις. Σας δείχνω εδώ τις κατακριμνήσεις από τον οικισμό, από το μινωικό οικισμό της Ψήρας, οι οποίες ξεκινάνε από το 0 και καταλήγουν μέχρι τα 25 μέτρα περίπου, και βλέπετε μια εικόνα τους εδώ. Εδώ βλέπετε ένα άλλο μινωικό κτίριο, το οποίο είναι βυθισμένο στον όρμο του κουρεμένου στο Βαλέκα, στο Σιτία. Όλα αυτά που δείχνω, πλην των ναυαγίων που θα δείξω στη συνέχεια, μπορεί κανείς να τα δει με τη μάσκα του. Δεν χρειάζεται να είναι δίτης, δεν χρειάζεται συσκευή. Με μια μάσκα μπορεί να τα δει, βρίσκονται μέχρι βάθους 3 μέτρων. Εδώ σας δείχνω την από αέρος φωτογράφηση ενός συγκροτήματος κτηριακού που βρίσκεται στον όρμο Μελισσό, στον κόλπο της Ελούντας. Εδώ ένα βυθισμένο ρωμαϊκό μόλο του Παλέκαστρου. Τη βυθισμένη ρωμαϊκή προκυμαία στη Χερσόνησο. Ένα ναυάγιο με λιθοπλήθους ρωμαϊκών χρόνων του 1ου αιώνα π.Χ. στην Χερσόνησο του Ροδοπού, στα Χανιά. Ένα ναυάγιο επίσης ρωμαϊκών χρόνων του 2ου αιώνα μετά Χριστόν, στον κόλπο του Κουρεμένου κι αυτό, με αμφορείς από την Ισπανία, παρακαλώ, οι οποίοι πιθανότατα ήταν γεμάτοι με παστά ψάρια ή αυτή τη σάλτσα που συνήθιζαν οι ψαροφαγάδες Ρωμαίοι, το γάρο. Η πολιτιστική κληρονομιά φτάνει μέχρι τις μέρες μας, βέβαια. Κατά τον νόμο προστατεύονται όλα τα ναυάγια που έχουν συμβεί 50 χρόνια από το εκάστοτε σήμερα. Είναι μια κυλιόμενη ημερομηνία. Εδώ σας δείχνω το κουφάρι και τα απομεινάρια ενός γαλλικού ναυαγίου που συνέβη στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και κοίταται σήμερα στα 8 μέτρα στον κόλπο του Πόρου στην Ελούντα. Λίγο πιο πέρα τα ίχνη ένας αμφορέας από ένα βυζαντινό ναυάγιο του 8ου αιώνα. Μια μεμονωμένη άγκυρα
από ένα μικρό σκάφος στην ίδια περιοχή. Εδώ, κανόνια στο βυθό της Λαγούσας, που σηματοδοτούν τις ταραγμένες εποχές της Ελληνικής Επανάστασης. Και ένα κανόνι που βρήκαμε και ανελκύσαμε πρόσφατα, εδώ στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου, από ένα ναυάγιο ενετικό της ενετικής ακμής. Μάλλον, ανήκει στην ενετική ακμή, αλλά παρόλα αυτά φαίνεται ότι ανήκει σε ιδιώτη έμπορο του Δουκάτου της Αγωίας. Μπορούμε να διαβάσουμε στο κανόνι τον κατασκευαστή του και όλα αυτά, για να μην μακρηγορώ, μας δείχνουν ότι παρόλη μας την προσπάθεια και παρόλες τις πολλές τρύπες που κάνουμε στο νερό, η Κρήτη παραμένει ακόμα μια μάρα εγκόκλητα, μια άγνωστη θάλασσα, η οποία καλεί και εμάς και πολλούς άλλους και τις επόμενες γενιές για να την εξερευνήσουν. Ένα τέτοιο κάλεσμα απίφθινε και ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού το 1975, αμέσως μετά την κρίση της Χούντας, ώστε να γίνει γνωστή η Ελλάδα όχι αρνητικά, αλλά με ένα θετικό πρόσημο. Και πώς αλλιώς θα μπορούσε να γίνει αυτό, παρά με το νέο μέσο την τηλεόραση και με ποια άλλη εκπομπή, παρά τα καθηλωτικά ντοκιμαντέρ του Πλοιάρχου Κουστό. Τον κάλεσαν λοιπόν στην Ελλάδα, έφτασε στο τέλος του 1975 με το θρηλυκό πλοίο Καλυψό, με σκοπό να ερευνήσει, να κινηματογραφήσει και να παράξει τελικά ταινίες, ντοκιμαντέρ που να προβάλλει σε ολόκληρο τον κόσμο. Πραγματικά αυτό έγινε, παρήχθησαν 4 ταινίες για τον Βρετανικό, το ναυάγιο των Αντικυθύρων και 2 για την Κρήτη και τη Σαντορίνη. Πραγματικά ο σκοπός επετεύχθη και επετεύχθη επιπλέον, γιατί κοντά στον Κουστό, ως επόπτες του και διευθύνοντες τις έρευνες, εκπαιδεύτηκαν και εκπαίδευσαν αρχαιολογικά οι ομιλητές μας και έθεσαν τις βάσεις μιας επιστήμης που βασίζεται στην τεχνολογία. Σκεφτείτε ότι ο Κουστό ήταν αυτός που επινόησε, που εξέλιξε, που ανέπτυξε τελικά μαζί με τον Εμίλ Γκανιάν τη συσκευή αυτόνομης κατάδυσης. Το Καλυψό είχε την κορυφαία καταδυτική τεχνολογία της εποχής του. Το να ξεκινάς μια καινούργια επιστήμη έχοντας στη διάθεσή σου την τελειότερη μορφή τεχνολογίας δεν είναι κάτι απλό. Και αυτοί οι άνθρωποι έδωσαν και πήραν. Και αυτή η γνώση πλούτησε και εκείνους και εμάς. Και έλαβε πολλές μορφές, τις μορφές ταινιών, γνώσεων, κυκλοφόρησαν ακόμα και σε κόμικ. Σε αυτές λοιπόν τις έρευνες τις οποίες οργώθηκε το Αιγαίο, δεν μπορούσε να μείνει έξω το κρίσινο και το λιβικόν πέλαγος. Βλέπετε ότι η Κρήτη περιβάλλεται από τη θάλασσα, έχει όλη αυτή την ναυτική σημασία στην οποία αναφέρθηκα στην αρχή και δεν μπορούσε να μην προκαλέσει την εξερεύνηση. Ταξίδεψαν από τις Μένιες, από το Διχτήνιο μέχρι τις Διονυσάδες και από τη Γάβδο μέχρι την Ψήρα. Επικεντρώθηκαν όμως οι έρευνες στην νησίδα Δία, την Δία τη γνωστή μας, απέναντι από το Ηράκλειο, της οποίας οι βαθείς νότιοι όρμοι αποτέλεσαν διαχρονικά τον προλιμένα του Ηρακλείου. Το λιμάνι του Ηρακλείου προσβάλλεται συνεχώς και ιδίως την περίοδο της ιστιοφόρου ναυτιλίας, δηλαδή από την Άνοιξη μέχρι το φθινόπωρο, από τους βοριάδες, από τους βορειοδυτικούς ανέμους. Επομένως, το λιμάνι του Ηρακλείου υπέφερε πάντα από τους αντίπαλους καιρούς. Παρ' όλα αυτά, υπήρχαν αυτοί οι βαθείς όρμοι απέναντι ακριβώς, στους οποίους μπορούσαν οι αρχαίοι ναυτίλοι να σταματήσουν φεύγοντας ή φτάνοντας στο Ηράκλειο. Και ίσως αυτό, μαζί με την έφορη πεδιάδα, να μην είναι καθόλου τυχαίο, αλλά να αποτελεί έναν από τους λόγους που σε αυτό το σημείο βρισκόταν διαχρονικά πλην της ρωμαϊκής περίοδου, που για έναν άλλο ναυτικό λόγο
η πρωτεύουσα μετακινήθηκε από τα βόρεια της Κρήτης στα νότια. Θα μου πείτε και γιατί να ερευνήσεις ένα ασφαλές μέρος. Γιατί οι καπετάνοι αυτοί, προφανώς προφυλαγμένοι από τους βοριάδες, αμπάγιαζαν στους ώμους της Δίας, έλα όμως που η Κρήτη έχει και ψηλά βουνά και βαθιά φαράγγια μέσα από τα οποία περνούν τρελοί νοτιάδες. Μας έτυχε στην έρευνα του 11 που έτυχε να πάμε στην Δία, θα σας πω αργότερα για αυτή, να πάμε με εξάρι βόρειο καιρό, να φτάσουμε και να καταδυθούμε στους όρμους αυτούς οι οποίοι ήταν λίμνες και μετά δεν μπορούσαμε να γυρίσουμε γιατί γύρισε ο καιρός σε νοτιά. Οπότε όλα τα ναυάγια, 4 της έρευνας του 76 και 4 της έρευνας του 11, έχουν βρεθεί σκαλωμένα στα βράχια της Αχτής. Η έρευνα λοιπόν του 76 είχε ως αποτέλεσμα τον εντοπισμό 4 ναυαγίων και την πρώτη ανασκαφή σε λιμενικό χώρο που διεξήχθη υπό την διεύθυνση του κυρίου Κριτζά με εθελοντές το Λευτέρη και το Βασίλη στον όρμο του Αγίου Γεωργίου στην Δία. Φυσικά, πολλά άλλα ακόμα ευρήματα μεμονωμένα, κάποια είχαν θεωρηθεί και ναυάγια, αλλά μελετώντας τα εκ των υστέρων διαπιστώνουμε ότι δεν έχουν την ομοιογένεια που θα είχε ένα ναυάγιο, και ενώ αυτοί αναφέρονται στους καταλόγους 6 ναυάγια, στην ουσία τα πραγματικά ναυάγια είναι 4. Είναι τα ναυάγια που βλέπετε στις οθόνες σας σε φωτογραφίες εκείνης της εποχής, το ναυάγιο 2, ένα βυζαντινό ναυάγιο, το ναυάγιο 3, ένα ελληνικό ναυάγιο, το ναυάγιο 4, ένα ρωμαϊκό ναυάγιο και το ναυάγιο της υποναυαρχίδας του γαλλικού στόλου Λατερές, είναι η λεκάνη με τα οστά, θα σας πω αργότερα γιατί βάζουμε αυτή τη φωτογραφία, που βυθίστηκε το 1669 κατά τη διάρκεια του Κρητικού πολέμου. Και κάτω μια εικόνα από την ανασκαφή στον όρμο του Αγίου Γεωργίου. Τα ευρήματα από αυτά τα σύνολα ανελκύστηκαν και τοποθετήθηκαν έκτοτε στο Ρόκα Αμάρε, το φρούριο της θάλασσας των Ενετών, το Σούρκουλεζί, το Γκούλε, από όπου έμειναν καλά φυλαγμένα μέχρι σήμερα. Το 2010, όταν έκλεισε το φρούριο για να συντηρηθεί και ιδρύθηκε το γραφείο Κρήτης της Εφορίας Αναλύων, ζητήσαμε να δούμε αυτό το υλικό, το οποίο είναι πραγματικά καθηλωτικό όπως οι άνθρωποι που θα μας μιλήσουν, καθηλωτικό όπως το εσωτερικό του μνημείου. Φέρει όλη την ενέργεια των αιώνων και των ανθρώπων και των γεγονότων που έχουν λάβει χώρα μέσα σε αυτό. Είπαμε λοιπόν από κοινού με τη Βάσο της Ιθιακάκη, όπως σας το είπε προηγουμένως, ότι κάτι πρέπει να κάνουμε. Και τελικά, με τη βοήθειά της και της τότε Γενικής Γραμματέως και της Εφορίας Αναλύων και όλων των ανθρώπων που ανέφερα προηγουμένως, έγινε τελικά μια πραγματικότητα. Τα παιδιά που δούλεψαν για την συντήρηση του μνημείου βοήθησαν και για την καταλογογράφηση ένα-ένα όλων των αντικειμένων, περισσότερα από 1000, 200 πλούβες κεραμικής. Τα μεταφέραμε μπρος πίσω γιατί ήταν σε διάφορα σημεία του μνημείου, γινόταν η συντήρηση στο ένα, τα πηγαίναμε στο άλλο, με ό,τι μπορούσαμε κάθε φορά, ακόμα και με μηχανικά μέσα για τα πιο βαριά, και τελικά καταλήξαμε στις εκθέσεις και σε μια αποθήκη με υλικό που φυλάσσεται σε αυτή την κατάσταση σήμερα. Πρόσφατα, το Γραφείο Κρήτης απέκτησε το δικό του χώρο, όπου μια μεγάλη αποθήκη σχεδόν 200 τετραγωνικών μέτρων, όπου μπορεί το υλικό αυτό να καταλήξει και να συντηρηθεί και να καταλογογραφηθεί και να τακτοποιηθεί σωστά, όχι το εκτεθειμένο, το της αποθήκης, είναι ένας από τους στόχους μας. Και φυσικά ο εμπλουτισμός των εκθέσεων μέσα από αυτό το υλικό. Η εικόνα συνολικά είναι κάπως έτσι. Είναι δύο αίθουσες
στα βόρειο-ανατολικά του Φρουρίου, εκεί που ήταν η παλιά είσοδος, την πλευρά της θάλασσας του Φρουρίου, όπου έχουμε διατάξει με τον κατά τον δυνατόν σκηνογραφικό τρόπο και κατά τα οικονομικά μέσα που είχαμε, τα ναυάγια ώστε και ελκυστικά να είναι στον επισκέπτη, γιατί η επίσκεψη σε ένα μουσείο δεν είναι μόνο διδακτική, πρέπει να είναι και ψυχαγωγική. Πρώτο, βρίσκει κανείς με χρονολογική σειρά το ναυάγιο, το ρωμαϊκό ναυάγιο, ναυάγιο 4, όπου προσπαθήσαμε να αποδώσουμε πώς ήταν εφαρτωμένο ένα αρχαίο πλοίο με υπομνήσεις του ότι αυτά ήταν σε ένα ναυάγιο. Τα ξύλα που βλέπετε είναι προφανώς καινούργια. Η άμμος που βλέπετε είναι πανάρχη. Η κάβη που βλέπετε είναι από σκηνιά πλοίων που μας έδωσε το Λιμεναρχείο. Είναι ένα φορτίο από τη Ρόδο. Η Ρόδος ήταν περίφημο για το φτηνό κρασί της κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο. Πάρα πολλά ναυάγια είναι με ροδιακούς αμφορείς, γιατί ήταν το κρασί που κυκλοφορούσε πολύ περισσότερο. Δεν παραγόταν όλο στη Ρόδο, αλλά και στη Μεραία της απέναντι στη Μικρασία. Ανάμεσα στους αμφορείς που τους βλέπετε ότι έχουν αυτό το συγκεκριμένο σχήμα, που αναρωτιέται κανείς γιατί είναι η μυτερία αυτή κάτω, ακριβώς για να μπορούν να μπαίνουν στο πλοίο με τον τρόπο που βλέπετε, και η πάνω στρώση να έρχεται, να μπαίνει ανάμεσα στους τέσσερις κάτω αμφορείς και να δένει όλο το φορτίο μαζί, γιατί όπως ξέρετε, ένας βασικός λόγος βυθίσεων είναι η μετατόπιση φορτίου. Αυτός ο τόπος στη Βασία, αυτός ο τρόπος στη Βασία δεν άφηνε να μετακινείται το φορτίο. Επίσης, οι δύο λαβές και η μυτερή βάση έχουν και έναν άλλο σκοπό. Αν κανείς σηκώσει έναν αμφορέα από αυτούς που θα είναι και γεμάτος με ένα υγρό, φτάνει τα 35-40 λίτρα. Χρειάζεται μια τρίτη λαβή για να μπορέσει να τον δραχθεί, να τον αδράξει και να μπορέσει να τον αδειάσει. Οπότε παίζει και αυτό το ρόλο το έμβολο των οξυπίδημενων αμφορέων. Αριστερά στην εικόνα θα δείτε ότι υπάρχουν κάποιοι αμφορείς που διαφέρουν. Ίσως είναι από μινάρια από παλαιότερα φορτία ή είναι αμφορείς από υγρά ή και στερεά που μεταφέρονταν για το ίδιο το πλήρωμα. Εδώ βλέπετε μια εικόνα του ίδιου ναυαγίου, όπως το εντοπίσαμε το 2011 σε αυτή την έρευνα που έγινε από την Εφορία Εναλλήλων Αρχαιοτήτων, το Αμερικάνικο Κοινογραφικό Ινστιτούτο του Γκούτσχολ και το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών. Επανεντοπίσαμε και τα ναυάγια, εντοπίσαμε το 1976, εντοπίσαμε και άλλα τέσσερα, πήγαμε καινούργια τεχνολογία βέβαια, ερευνήθηκε σχεδόν όλος ο κόλπος του Ηρακλείου, οι νότιες ακτές της Δίας έγιναν φωτομοσαϊκά, φωτογραμμετρία και ούτω καθεξής. Το δεύτερο ναυάγιο του 1976 είναι αυτό το βυζαντινό ναυάγιο. Βλέπετε ότι πλέον έχουν αλλάξει οι αμφορείς, δεν έχει αλλάξει βέβαια ο τρόπος που στιβιάζουν. Είναι το ναυάγιο το οποίο ανελκύστηκε με τη διεύθυνση του Αΐμνης του Νίκου Παπαδάκη. Το προηγούμενο έγινε με την εποπτεία και τη διεύθυνση του κυρίου Κολώνα, που θα μας μιλήσει μετά. Και εδώ βλέπετε το φορτίο και στην άκρη τους μεγαλύτερους αμφορείς που είναι για το νερό ή το άλλα υγρά, το λάδι που χρειαζόταν το πλήρωμα. Ενώ τα μικρά αγκιάκια που βλέπετε είναι μικροί αμφορείς για το δειγματισμό του κρασιού. Αντί να ανοίξουν ολόκληρο τον αμφορέα και να κινδυνεύει να ξυριάσει το κρασί, αν είχαν μινιατούρες για να δειγματίζουν στα λιμάνια τους επίδοξους πελάτες. Μετά το ναυάγιο, είναι μάλλον το ναυάγιο ενός ενετικού πλοίου, μάλλον ενός πλοίου ενετικών χρόνων, δεν έχουμε το βιβλίο του πλοίου, το ημερολόγιο του πλοίου, το συμπεραίνουμε κυρίως από την κεραμική, και αυτό που είναι ιδιαίτερο είναι αυτό το φορτίο από αρχαία αρχιτεκτονικά μέλη, το οποίο έφερε αυτό το πλοίο. Πιθανότατα, τα πλοία όταν είναι άδεια, για να είναι σταθερά και να έχουν καλή πλεύση, πρέπει να έχουν βάρος. Η συνήθις πρακτική είναι να γεμίζουν με κροκάλες της παραλίας και να τις αδειάζουν έξω από το λιμάνι όταν πάνε να φορτώσουν στα βαθιά του λιμανιού. Στη συγκεκριμένη περίπτωση,
είμαστε στην αναγέννηση και όλα τα αρχιτεκτονικά μέλη και όλα τα ό,τι μπορούσε να υπομίσει τη μυστηριώδη Ανατολή μπορούσε να αποτελέσει συλλεκτικό αντικείμενο για τη Δύση. Πιθανόν λοιπόν ο καπετάνιος να φόρτωσε για έρμα αυτά τα αρχιτεκτονικά μέλη που θα αλίευσε από κάποια παράκτια πόλη, από κάποια παράκτια θέση, είτε για να τα πάει να τα δωρήσει σε φίλους, να τα πουλήσει ή να χρησιμοποιηθεί ακόμα και σαν οικοδομικό υλικό στη Βενετία. Μπορεί επίσης να είναι ένα έρμα για να στηρίζει ένα φορτίο που ήταν ελαφρύ, θα μπορούσε να ήταν ζώα, θα μπορούσε να ήταν μαλλί, θα μπορούσε να ήταν ξυλία. Εδώ μια εικόνα από τη μικρή έκθεση από τα αγγεία της, από κάποια από τα αγγεία της ανασκαφής στον όρμο του Αγίου Γεωργίου, τα οποία έχουν μια διαχρονικότητα. Ξεκινάνε από τα κανάτια της γιαγιάς μας και φτάνουν μέχρι τα γενικά χρόνια, δείχνοντας ακριβώς τη διαχρονική χρήση και του νησιού και του λιμανιού. Μια πινακίδα μας διαφωτίζει για τον ενετικό λιμένα του Ηρακλείου και φυσικά εκτίθενται τα κανόνια, εποπτικό υλικό και κάποιοι πιθαμφορείς από το ναυάγιο Λατερές. Το ναυάγιο Λατερές είναι ένα από τα πλοία του γαλλικού στόλου, υποναυαρχίδα του γαλλικού στόλου του Λουδοβίκου 14ου, του βασιλιά Ηλίου, την οποία έστειλε μαζί με ένα άγημα και μαζί με τους υπόλοιπους συμμάχους, Γενουάτες, Κορσικανούς, Γερμανούς κλπ. Για να βοηθήσουν τους στρατιώτες στον Κρητικό πόλεμο. Στην υποστήριξη από θαλάσσης προκειμένου να πραγματοποιηθεί μια έξοδος των πολιορκημένων στις 24 Ιουλίου του 1669 και ενώ πραγματικά φαινόταν η επιχείρηση να έχει επιτυχία, μια έκρηξη έστειλε άφθαντρο το πλοίο στο βυθό από τους 250 ναύτες και πλήρωμα επέζησαν σύμφωνα με τις πηγές λιγότεροι από 10 και έτσι όταν πρωτοεντοπίστηκε αυτό το ναυάγιο, όταν το υπέδειξε ο Μανώλης Κουτσαλάς που θα μας πει στη συνέχεια πώς ακριβώς έγινε αυτό, ονομάστηκε ναυάγιο των Γρανίων ακριβώς γιατί είχε αυτό το μακάβριο διασκορπισμένο υλικό σε όλη την επιφάνεια του βυθού. Επισημαίνω αυτό το κρανίο, δείτε ότι δεν πυροβολήθηκε, κάποιο θράσμα πήρε το μισό πρόσωπο. Και αυτό δείχνει ακριβώς τη στιγμή της θανατηφόρας έκρηξης. Και εννοείται ότι ούτε τα γαλλικά πλοία, ούτε ο υπόλοιπος συμμαχικός στόλος γύρισε ποτέ από την Δία όπου αποσύρθηκε και έτσι ο Μοροζίνη αναγκάστηκε να παραδώσει την πόλη. Επομένως η βύθιση αυτού του συγκεκριμένου πλοίου σήμανε το τέλος του Κρητικού πολέμου, σήμανε το τέλος της παρουσίας των Ευρωπαίων, των Δυτικών στην Ανατολική Μεσόγειο που είχε ξεκινήσει με τις σταυροφορίες. Είναι ένα γεγονός που δεν έχει μόνο τοπική αλλά πανευρωπαϊκή και δεδομένου ότι ο δυτικός πολιτισμός θεωρείται παγκόσμιος, είναι ένα γεγονός του παγκόσμιου πολιτισμού. Ερχόμενοι σε επαφή με το υλικό, αυτό το καθηλωτικό υλικό, διαβάζοντας τα ημερολόγια, τα εξαιρετικά ημερολόγια που κράτησαν αυτοί οι άνθρωποι, περιγράφοντας τους μηχανισμούς, τις λεπτομέρειες της έρευνας όπως πρέπει να κάνει ένας αρχαιολόγος, γιατί οι αρχαιολόγοι με τη δουλειά τους μετέχουν της ιστορίας, και είναι ένα προνόμιο, αλλά είναι και μία ευθύνη, την οποία οι ομιλητές μας υπηρέτησαν με τον καλύτερο τρόπο. Και γνωρίζοντας τους ανθρώπους, νιώσαμε ότι κάτι πρέπει να κάνουμε. Εκεί λοιπόν, στα εγγένεια της νέας έκθεσης το 2016, είπαμε με την Βάσο ότι πρέπει να τους φωνάξουμε κάποια στιγμή να μας μιλήσουν. Μεσολάβησαν τα χρόνια της πανδημίας. Σήμερα όμως είμαστε εδώ. Έξω θα βρείτε ένα μικρό οδηγό, ο οποίος λέει λίγο πολύ αυτά που σας είπα τώρα λίγο πιο αναλυτικά, όχι πολύ επιστημονικά, για να το ευχαριστιόμαστε. Στα αρχαιολογικά συνέδρια θα πούμε άλλα. Επομένως μπορεί κάποιος να το πάρει και να πάει να περάσει ένα πρωινό στο μνημείο για να κατανοήσει
την έκθεση τουλάχιστον των εναλλείων συνόλων. Οι συνάδελφοι από την Εφορία Ηρακλείου έχουν εξαιρετικά κείμενα και πινακίδες για το ίδιο το μνημείο και για όλα σχεδόν τα ενετικά μνημεία της πόλης του Ηρακλείου. Και με αυτά, σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Δεν είναι ότι δεν θέλω να φύγω, απλά θα καλέσω στο βήμα τον αξιότιμο επίτιμο Διευθυντή Γενικών, Διευθυντή Αρχαιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, τον κύριο Κολώνα, ο οποίος θα μας μιλήσει εξ αποστάσεως. Καταρχάς, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση αυτή και βέβαια, ανεξάρτητα από τον τίτλο που έχω και δεν έχει καμία σημασία για την δραστηριότητά μου στα ενάλεια, κανονικά πρέπει να προηγηθεί ο πατέρας της ενάλειας εκπληρολογίας που κάθεται εκεί στο πάνελ, ο Γαράλαβος ο Κιντζάς, ο οποίος υπήρξε και ο δασκαλόγος τις πρώτες μέρες που πήγα στη Δία για να αποκτήσω τις έρευνες σωστό. Αλλά αυτά τα ρυθμίζει εσείς και τέλος πάντων θα συνεχίσω να πω διάφορα πράγματα από όσα τουλάχιστον θυμάμαι, γιατί περάσαν πολύ τα χρόνια και τα χρόνια τρέχουν και η μνήμη αδυνατή, λέμε. Δεν θα περιστώ σε λεπτομέρειες. Κάποια πράγματα τα έχω περιλάβει στο σημείωμα που έστειλα στην Υπηρεσία να μην αρχιωτεί την Κρήτη στον κ. Θεοτόκη και τα έχει εντάξει σε αυτό τον οδηγό που έχει κάνει. Δεν ήταν τυχαίο που τέλος πάντων πήρα μέρος σε μια έρευνα, στην έρευνα του ποστό που για όλους μας, τουλάχιστον ας πούμε στην ελληνική μας ηλικία, αποτελούσε ένα θρύλο, ένα μύθο θα λέγα. Όλοι θαυμάζαμε όλους αυτούς τον ίδιο τον ποστό, τους δείκτες του, πώς κατεβαίναν στα βάθη και κατά κάποιο τρόπο την δυσκοπούσαν ή αλλού ερευνούσαν τις αυρούς χαμένες. Το 1973, ο Έμισος Μαρινάκος, επειδή ήθελε να γίνει μια έρευνα στα υποθαλάσσια οικιστικά κατάλοιπα που υπάρχουν ακόμα στην Σάμι της Κεφαλονιάς, στον παρόντο του Μαρινάκος ήταν η Φορλίδης. Μας κάλεσε εμένα, τον κύριο Ταμπούρη, ίσως και σε ένα εμπάπτη μαζί, δηλαδή ίσως και στον Ιωδά. Και μας έστειλε να εκπαιδευτούμε στον Ιωδά, μια πάρα πολύ δύσκολη υπηρεσία, μια σκληρή εκπαίδευση, να αποκτήσουμε το δίπλωμα του αυτοδίπτη για να κάνουμε την έρευνα στην Σάντη. Αλλά όμως μεσολάβησε αυτό που ανέφερε και ο κ. Βατώκης, το ενδιαφέρον της πατρίδας μας να καλέσει τον Μουστό στην Ελλάδα για να δημιουργήσει υποβρύχια ντοκιμαντέρ, τα οποία θα προβάλλουν σε όλο τον κόσμο και με τον τρόπο αυτό θα προμηθεί η χώρα μας και θα αποτελέσει αυτό ένα είδος προσέλκυσης τουριστών. Έτσι λοιπόν πήρα εντολή και με το αεροπλάνο έφτασε στο Ηράκλειο και από το Ηράκλειο με το ζώδιο πήρα στην Ισάκη Βία στον Όπο Παναγιά, όπου ήταν πυροβολημένο το Καλυψό και όπου επρόκειτο να γίνει η έρευνα, να υποπτεύσουν την έρευνα που θα γινόταν σε ένα ναυράγιο της Ρωμαϊκής Εποχής. Τώρα, πάνω κάποιος σας περιέγραψε ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Αναλύων Αρχιτήτων του Κρήτης, ο κ. Στοτώκης, και με αυτά που σας έδειξε στην έκθεση που υπάρχει στο Πούλιο, εγώ για πρώτη φορά αντιλαμβάνεστε ότι δεν ήμουνα και τόσο ψύχρεμος, όπως θα έλεγε κανείς, για να ασχοληθώ με καταδύσεις και σε μεγάλα βάθη που ήταν αυτό το ναυάγιο εκεί στα 15 μέτρα, αλλά όπως και να έχει το πράγμα, είχα και μία εμπιστοσύνη στον Καλάρο τον Πιτζά, ο οποίος μου έδινε διάφορες οδηγίες και βέβαια την επόμενη κιόλας μέρα, αφού ενημερώθηκα από τον πρωτοδίκη Καλυψό, τον Χάνιντερτ, τον Άρκαρτ Φαγκό και τον Κάπερα Μέν,
οι οποίοι είχαν κατέβει και είχαν προγραφήσει και είχαν κάνει και ένα σχεδιάγραμμα τώρα αυτά τα πράγματα που θα κατεβούμε, κατέβηκαν μια παρέα αυτοδητών, έφτασε βέβαια στο ναυάγιο, αλλά όμως είχα υποστεί την πρώτη βλάβη στην υγεία μου, ρίξει την πάνη όταν ανέβηκα. Όμως δεν τα εγκατέλειψα, επόπτευα όλη την διαδικασία ανέλυξη των οξυπήθυνων αφορέων που κυρίως είχε αυτό το ναυάγιο. Αυτή είναι ένα το ξέρετε στο κοιτάζα στο οποίο αργότερα που αναφέρει στο 1968 που δείχνει την οθόνη στην κατάληψη της Κρήτης από τους Τούρκους. Όλα τα ευρήματα, κυρίως τους τσεβρός που μπορείς, τους πάρα πολλά κομμάτια, τα οποία έχουν περάσει στο μελόγιό μου, τα τοποθετούσαμε σε ένα από τα βάλια του πλοίου. Τα πολύτιμα βέβαια τα συγκέντρωνα στην καμπίνα μου, την οποία, τις οποίες κράταγα τη δουλειά, δεν είχε κανένας άλλος δουλειά. Καταλαβαίνετε, είχε την αγωνία, την ευθύνη, μη χαθούν, μη κλέψουν, κυρίως το πραγματικό μου. Και γι' αυτό κάπως το σημείωμά μου δεν ήταν μόνο ότι εποπτεύαμε εμείς τις έρευνες που έκανε το πλήρωμα Χριστό, αλλά κάναμε και τον αρχαιολόγο, κάναμε και τον αρχαιοφύλακα, κάναμε και τον αυτοδίτη, καταλαβαίνετε πόσες ιδιότητες είχαμε. Λοιπόν, τώρα εδώ δείχνει στην οθόνη ο συνάδελφος ο Θεοτόκης, δείχνει πώς γινόταν η δουλειά. Αυτό είναι θεωρώ ότι αυτό που έδειξε νωρίτερα, αυτό είναι το ηλιακό ρολόι. Αν πάει πίσω η κάμερα, αυτό είναι που ξέρω προτές, πού βρίσκεται αυτό το μικρό αντικείμενο. Εν πάση περιπτώσει θα τα δεις κάποια άλλη στιγμή, να μην κάνεις λίγο και το βραβείο, μετά από αυτό είναι. Πώς γινόταν η έρευνα, οι Γάλλοι φάγωσαν ένα σύστημα το λεγόμενο CSS, ένα φαρδί σπιράλ όπως το βλέπετε στην οθόνη, από το κατάστρωμα διοχέτηκε αέρα μέσα από τον κουμπισέ προφανώς στο βυθό και με ένα λάστιχο στην άκρη του σωλήνα, του λαστιγένει σωλήνα, ο αέρας γύριζε μέσα από τη σωλήνα και αναρφούσε άμμο και τα μικροαντικείμενα και τα έβγαζε σε αυτό το καλάθι που ήταν κρεμασμένο στα πλευρά του Περισσό και από εκεί εγώ έπαιρνα υλικό και το τοποθετούσα σε ένα τραπέζι πάνω στο κατάστημα και με ένα κουταλάκι έκανα και εκεί ένα σκαφί όπως θα γινόταν στην τζιρά. Και εκεί λοιπόν βρίσκαμε διάφορα αντικείμενα τα οποία τους δίναν αριθμό, τα τοποθετούσαμε, τα ασφαλίζαμε και όλα αυτά ακολουθούσαν μια διαδικασία η οποία έτσι έπρεπε να γίνει εφόσον έπρεπε να συμμετέχουμε και να ασφαλίσουμε όλο αυτό το υλικό που ανελκύουμε. Σε μία από αυτές τις έρευνες, για να μην το πω αργότερα στο τελεύθερο, ήρθε να με αντικαταστήσει μια φορά ο φίλος μου ο Μπάμπης ο Πένας και του έδειξε πώς θα γίνει δουλειά. Αφού θα έρχεται το υλικό στο καλάθι δίπλα, που είναι δίπλα κρεμασμένο στα πλευρά του Καλυψό, θα παίρνει από εκεί στο συνοπιστό. Λοιπόν, την άμμο θα τη βάζει στο τραπέζι και με ένα κουταλάκι θα εντοπίζει αντικείμενα, μικροαντικείμενα και θα τα τοποθετεί με τον αριθμό και την καταγραφή του τώρα. Ο Μπάμπης άδειζε σχεδόν ένα καλάθι, δύο καλάθια μικρότερα βέβαια και δεν έβρισκε τίποτα και μου λέει, μήπως με δουλεύεις φίλε, γιατί να σε πει ο Μπάμπη, μα δεν βρίσκω τίποτα. Του λέω συνέχισε τίποτα. Εγώ λέει, έλα να συνεχίσεις άμα βρεις, εγώ και έκανε μια κίνηση αυτή που υπονοείται, καταλαβαίνετε όλοι, θα κτλ. Εγώ δεν πήγα εκεί να δουλέψω, πήγα μέσα στο καλάθι το ίδιο που άδειαζε η Σουσέλη, όλο το υλικό από εδώ και μια κίνηση έκανα με ένα κουταλάκι και βγάζω ένα μασούρι με χρυσά γονίδια. Ο Μπάμπης τρελάθηκε. Λοιπόν, ήταν αυτό αυτά που συμβαίνουν τα παρασκαφικά, τα παραλευνητικά που λέμε, και στην ξηρά και στη χάμψη και το καθεξής. Θέλω να πω ότι η άλλη μια ήταν, εγώ ήταν κρατημένο συνεχώς στο αμπάρι που ανελκύνονταν όλοι αυτοί οι αμφορείς και αυτό δεν άφω. Για να καταγράψει τόσο υλικό,
δεν είναι εύκολο πράγμα και καθόμουν ώρες εκεί και σχεδίαζα και κατέγραφα και όλα αυτά και ερχόταν κάποια στιγμή ο Φαλκό και μου έλεγε «Λαζάρ, ο Τόμπους, οκταπόδι, σαν οκταπόδι και είχα μαζέψει όλα γύρω». Τέλος πάντων, αυτή ήταν μια κατάσταση την οποία σιγά τη συνηθίσαμε, μας άρεσε και εμάς, αποκτούσαμε εμπειρία, βλέπαμε πως δούλευε ο Γουστό με τους συνεργάτες του. Όλοι μαζί δουλεύαμε για ένα κοινό στόχο, την έρευνα. Δεν είχε σημασία αν ήταν κάποιος καπετάνιος ή αν ήταν λογιστής ή οτιδήποτε άλλο, μάγερς κλπ. Οι πάντες δουλεύανε και η δουλειά προχωρούσε πραγματικά. Τώρα αυτά που δείχνει η κάμερα είναι από το Τερέζ, είναι εδώ και το Χριστό, έχει βρει έναν ξύλινο εκεί πέρα κίνητρο και να το προετοιμάζει στο βυθό. Θέλω να σας πω όμως παράλληλα από την αυτοψία που κάναμε όταν ήταν μικρό το βάθος με τους υπουργάλες μας, γιατί κάναμε μερικές φορές και με το βαθισκάφος και κάναμε αυτοψία για να δούμε τι γίνεται στο βυθό. Αλλά υπήρχε όμως και μόνιτορ στο καράβι όπου παρακολουθούσαμε τι κάνουν οι δίκτες στο βυθό. Μερικές φορές βέβαια δημιουργούσαμε ολόκληρο επεισόδιο γιατί για να μπορέσουν να αποκαλύψουν κάτι που εντοπίζουν, κουνάγανε το χέρι του έτσι και δημιουργούνταν ένα σύννεφο πάνω στα αντικείμενα και δεν είχαν καθαρότητα ώστε να ξέρουν τι γίνεται. Εν πάση περιπτώσει, μετά από διάφορες παρατηρήσεις που κάνουμε, δεν το καταλάβαμε άλλη φορά. Στο ναυάγιο λοιπόν του 4 ήταν αυτό που ανέφερε ο Ρωτήρη στο τότε το ρωμαϊκό ναυάγιο, στο οποίο πήρα για πρώτη φορά. Όμως πήρα μέρος και στο άλλο ναυάγιο, με τα αρχιτεκτονικά μέλη, αλλά και σε ένα τρίτο ναυάγιο που δεν ανέφερε ο Ρωτήρη, που ήταν το Οθωμανικό, όπου ανεργήσαμε πιάτα χάρτινα, τα οποία είχαν τη στάμα και την υπογραφή σε μουσουλμανική γραφή και βέβαια το άλλο τον Βυζαντινό, συμμετείχε ο ίδιος ο Νίκος Παπαδάκης. Ο οποίος Νίκος Παπαδάκης δεν ήταν πάντα η θάρρος όπως ανέφερε και στο τότε εκεί πέρα η ήρεμη και κάθε φορά είχαμε καλοσταρχές. Ο Έμιλος Παπαδάκης πήγαινε στην πόρτα του Μικροστασίου και έκανε το σταυρό του να μην χαλάσει κανένα μηχάνημα στο μηχανιστάσιο κάπου και χαλάσει το καράβι αθούμε. Τέλος πάντων ήταν αυτά από τα, όπως είπα νωρίτερα, από τα παραερευνητικά που θα λέγαμε αυτό το σημείο. Όπως δηλαδή τώρα έχουμε σχέδιμα από στο ποιητή. Αλλά εγώ εκτός από την έρευνα στο Ισάκη Βία, στα τρία ναυάγια, και στο τέταρτο ο Μακαρίτης ο Παπαδάκης και στον πόλο που κυρίως ασχολήθηκε ο συνάδελφος του Βάρμου Σαμπιτζάς στα κατάλληλα εκεί τα εκστικά και ένα μέρος και στο ναυάγιο των Αντιθύρων. Εκεί πλέον τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Το ναυάγιο ήταν σε μεγάλο βάθος, στα 64 μέτρα και ενώ είχα κουραστεί πάρα πολύ σαν πρωτάρης τέλος πάντων στις καταδύσεις και στις έρευνες με ένα τόσο πολυπληθές πλήρωμα, καλυψό κτλ. Πέρα ένα μήνυμα να πάω την τάδε τρομηνία να αποκτήσω τις έργες του Σώσου να πάω τον πληθύρα. Είναι αλήθεια ότι συνεργοδήθηκα, αλλά τότε και το λέω τώρα στην κυρία Σκυριακάκη και όσοι παρακολουθούν αυτό οι νεότεροι συνάδελφοι, οι εντολές του Γενικού Διευθυντή εκτελούνται. Δεν συζητούνται. Τώρα μπορεί να δώσει ένας γενικός διευθυντής μια εντολή και να μα μου σ' άκου δεν πάω και δεν πάω. Το κατάπιε αυτό που μου συνέβη, πήρα πάλι το αεροπλάνο, η μάμη ήταν και πήρα από την Μαρίνα Ζέα στο ελικόπτερο, του Γουστό, και την επόμενη σε να πάει και να την κυθεί. Εκεί βέβαια ήταν τα ενδιαφέροντα και για μένα ήταν πολλά, διότι πλέον γίνανε πράγματα τα οποία ήταν και μια εποχή τη ελληνιστική κυρίω εποχή και τη ρωμαϊκή, πια τα πράγματα θα μα πει. Λοιπόν, και είχαμε και την προϊστορία για τα λόγια αυτά από του Σφουγγαράτε 1900, αλλά πάρα πολύ δύσκολα μείναμε μέρες σε μια περιοχή όπου η θαλασσοταραχή σχεδόν κάθε μέρα
μας χτυπούσε. Εκείνο που πρέπει να πω ότι η έρευνα στο βιβλίο τόσο στα Ναυάγια της Ονισίδια όσο και στα Κυπήθενα γινόταν με αυτόν τον τρόπο που κάναμε σήμερα. Πάντα γινόταν ένας κάλαβος, ο οποίος αποτυπώνονταν σε ένα πλαίσιο αλουμινιένιο κάλαβος και βεβαίως τοποθετείται και ένας πύργος από πάνω για να γίνει φωτογράφηση. Πέρα από το γεγονός ότι η φωτογράφηση έκανε το κάμερα μεν και οι υπόλοιποι φωτογράφοι που χρησιμοποιούσε ο Κωστόπουλος. Θέλω να πω δηλαδή ότι μπορεί κάποιοι εξ αποστάσεως να θεωρούν «Α, πήγαμε εκεί, κάναμε αυτό, κατάλαβα δηλαδή ότι δεν ήταν έτσι δηλαδή, τα πράγματα». Μπορεί μέσα μετά είχαμε μια ευχαρίστηση ότι με αυτό που κάνουμε σώζουμε αυτή τη στιγμή αρχαία, αλλά ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο. Σας είπα νωρίτερα ότι η πρώτη μου κατάδυση μου στήχιζε τη ρήξη του μπάνιου. Αυτό ήταν μια αγωγή ιατρική, αυτό αποκαταστάθηκε. Το δεύτερο σήμα έγινε όταν κατέβηκα σε μικρό βάθος στο λατερές που είχε βάθος 17 μέτρα, δεν ήταν βαθύτερα, γιατί πήρα μια μπουκάλα χωρίς να ελέγξω αν είχε μέσα αέρα, για να κάνω ένα σχεδιασμό να δω τι γίνεται κάτω και αφού πήγαμε από εδώ και το κίνητο ρεμό από έναν άλλο Γάλλο δίτη, κάποια στιγμή μου τελείωσε έργος και τράβηκε νερό. Το σήμα το γνωστό που κάνουμε και τον ειδοποιούμε τον αυτοδίτη μας, ας το πούμε έτσι, εκείνος μου έδωσε τον αέρα του, πήρα εγώ λίγο, το έδωνα και έτσι βγήκαμε πάνω. Εκείνη η φορά όμως τα χρειάστηκε και μυθιά, διότι αν δεν ήταν άνθρωπος αυτός, γιατί ήμουν μόνος μου κάτω, πιθανό, αυτή τη στιγμή να μην ήμουν και να μιλάω. Δηλαδή, υπήρξαν τέτοια τελεστατικά. Μια φορά που πήγαμε στο Μαραθώνα και ψάχναμε να βρούμε το ναυάγιο από όπου προερχόταν ο έφηβος του Μαραθώνα, εκεί, στο Καλυψό, είχαν προσέλθει πάρα πολλοί δημοσιογράφοι, γιατί λεγόντουσαν διάφορα, ότι δεν υποπτεύει το κουστό, ότι κλαίει το κουστό, ότι εμείς ήμασταν εκεί. Και για να αποδείξουμε ότι κατεβαίνουμε, κατέβηκα κι εγώ, αλλά ξεχάστηκα να κάνω εκένωση αέρα από τη μάσκα και η μάσκα κόλλησε τα μάτια μου και κόλλησε να μου χαλάσει το ένα το μάτι. Και ανέβηκα πάλι απάνω γρήγορα γιατί τα πράγματα ήταν επικίνδυνα. Πέρα από αυτό όμως, εγώ από την άλλη μεριά θέλω να συγχαρώ τον συνάδελφο, τον Θεοδότη, τον Θεοδόλου, ο οποίος φροντίζει αυτή την παρακαταθήκη, δεν τα αφήνει να εξεταστούν, να χαθούν, να χαλάσουν, να εξεταστούν και το καθεξής, ενώ τώρα δεν κοιτάει βήματα, αλλά αν έχει υπόψη του και κάποιον οικισμό, ο οποίος είναι καταποντισμένος, πιστεύω ότι και εκείνον το φροντίζει. Και βεβαίως, πολύ περισσότερο, χαίρομαι που η περιφέρεια της Κρήτης είναι κοντά στις αφορίες αρχαιοτήτων και κυρίως στις συνάρες αφορίες αρχαιοτήτων. Κάποτε ήμουν άνθρωπος αρχαιοτήτων στην Πάτρα. Και ο τότε γενικός περιφερειάρχης της Δυτικής Ελλάδος είχε και την ανατολική Πελοπόννησο. Εκείνος που μας χρηματοδότησε συνεχώς, γιατί έπρεπε τι κάνουμε. Και απευθύνω στην κυρία Σκιακά, και όταν οι πολιτικές διοικήσεις, όποιες και μια διοικήσεις, βλέπουν ότι τα χρήματα που δίνουν, πιάνουν τόπο, σας ξαναδίνουν. Δεν δηλιάζουν να βοηθήσουν να τον κυβερνήσουν, όμως βλέπουν ότι τα χρήματα δεν πάνε που πρέπει να πάνε ή κάπου δεν πάνε, τα απορροφούν χωρίς να υπάρχει κάτι. Τι είναι πως τον άκουγε τους Γιανακούλης τότε και τους λέει ότι θα σας δώσω χρήματα, κάνετε αυτό, να κάνετε αυτό. Και μετά η κοινία, αρχαιολόγος και τώρα, και ευθύντη ότι ήταν, ήμασταν οι κυρίες και εμείς δεν μπορούμε να τα διαχειριστούμε αυτά. Αυτό όμως, εμείς βάζουμε το μήνυμα. Και τους απάντησε και τους είπα, δεν μπορείτε να τα προφύγετε. Θα τα δώσω εγώ στον κορώνα, ο οποίος ξέρει πώς θα τα διαχειριστεί και πώς θα τα προφύγει. Βέβαια, είναι χρήματα και προχώσαμε όλη την Παναγία. Λοιπόν, θέλω να πω ότι ευχαριστούμε και την περιφέρεια που είναι δίπλα στην φορεία των αρχαιοτήτων, αλλά ευχαριστούμε και όλους εσάς που εν πάση περιπτώσει με τον τρόπο αυτό και κυρίως τον
Θεοτό και Παθεοδούλου, αναγνωρίζω ότι κάτι προσφέραμε κι εμείς, σε κάτι συμβάλαμε κι εμείς στη διάσωση της ενάγκης γυναικής μας προβλημίας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κολώνα, να είστε καλά και για τη συμβολή και για τα καλά σας λόγια και θα καλέσω στο βήμα τον εξαιρετικό μας, αγαπητό μας κύριο Κριτζά για να μοιραστεί μαζί μας διαζώσεις αυτή τη φορά τις δικές του εμπειρίες από τότε. Και προκαταβολικά ζητώ συγγνώμη γιατί αναγκαστικά θα ακούσετε μερικές επαναλήψεις. Εντάξει, θα τους δείτε σε άλλες ηλικίες, αυτούς που έχω φωτογραφίες και δεν θα πάει γραμμή, νομίζω, η ώρα σας. Ας αρχίσουμε από την προσφώνηση των προσώπων των αρχών, αγαπητοί κύριοι, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, φίλες και φίλοι. Η πρόσκληση των συναδέλφων οργανωτών να μιλήσω σε αυτή την ημερίδα με τιμά ιδιαίτερα και μου δίνει την ευκαιρία να ανατρέξω πίσω στον χρόνο και να ανακαλέσω αναμνήσεις και βιώματα βαθιά λυπωμένα στην νεανική τότε μνήμη. Λοιπόν, το μακρινό 1975 η Ελλάδα που μόλις είχε βγει από την 7χρονη δικτατορία προσπαθούσε να ξαναβρει τους ρυθμούς της και να ξανανοίξει τις πύλες της στον έξω κόσμο, τονώνοντας το τουριστικό ρεύμα. Με τις πληγές της Κύπρου ακόμα νοπές και με τα σύννεφα της εχθρικής επιβουλής να αρχίζουν από τότε να μαζεύονται πάνω από το Αιγαίο, το Υπουργείο Εξωτερικών, με υπουργό τον Ευάγγελο Αρπέρο, αποφάσισε να καλέσει τον παγκόσμια γνωστό και δημοφιλέστατο Πιέρο Κουστό να γυρίσει μια σειρά ταινιών με τον γενικό τίτλο «Αναζητώντας την Ατλαντίδα», «À la recherche de l'Atlantide». Φυσικά, σκοπός δεν ήταν να βρεθούν πραγματικά λείψανα της μυθικής Ατλαντίδος, αλλά να αναδειχθεί και να προκληθεί η πανάρχια ελληνικότητα του Αιγαίου, θάλασσας που γέννησε μεγάλους πολιτισμούς. Εκτός από τη Μινωική Κρήτη και την Μυκηναϊκή Ελλάδα, ήταν τότε πρόσφατη ακόμη η αποκάλυψη μιας προϊστορικής Πομπιείας στο ακροτήρι της Θήρας, που καταστράφηκε απότομα από την τρομερή ηφαιστειακή έκρηξη. Αρχαιολόγοι όπως ο Ανασκαφέας Μαρινάτος αλλά και επιστήμονες από το χώρο των φυσικών επιστημών όπως ο Γαλανόπουλος είχαν διατυπώσει την υπόθεση ότι σε αυτή την τεράστια φυσική καταστροφή θα έπρεπε να αναζητηθούν οι αιτίες που γέννησαν τον μύθο της Ατλαντίδος, τον οποίο μας διέσωσε όπως ξέρετε ο Πλάτων. Ο Κουστόπος, θα δούμε, πίστευε σε αυτή τη θεωρία και πολλά από τα σχόλια του στις ταινίες ήταν επηρεασμένα από αυτή του την πίστη. Γενικός γραμματέας σημειωτέων του ΕΟΤ ήταν τότε ο αείμνηστος Τζανής Τζανετάκης, πρώην αξιωματικός και κυβερνήτης υποβρυχίων, που αγκάλιασε με θέρμη την ιδέα και βοήθησε αποφασιστικά για την πραγμάτωσή της. Η καθήλυνα αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού δεν ρωτήθηκε πριν την υπογραφή της δεσμευτικής σύμβασης με την εταιρεία Κουστό, παρά το ότι βρέθηκε και παρά το ότι βρέθηκε πρωτετελεσμένων γεγονότων, προσπάθησε να υποφεληθεί από την παρουσία του Καλυψό με τον άρτιο, όπως ακούσατε, για εκείνη την εποχή εξοπλισμό του, προκειμένου να ερευνήσει θέσεις με γνωστά ναυάγια και να εντοπίσει για έρευνα άλλα άγνωστα. Αυτό θα γινόταν βέβαια στα πλαίσια του κύριου αντικειμένου της σύμβασης, που ήταν το γύρισμα ταινιών και όχι έρευνα. Το 1975, δεν υπήρχε ακόμη ειδική αφορία αρχαιοτήτων για τη νέα ειδικότητα των υποβρυχίων ερευνών. Όμως, ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 60, με γενικό επιθεωρητή αρχαιοτήτων τον Σπυρίδωνα Μαρινάτο και χάρη στην πρωτοβουλία του πρώτου Έλληνα αρχαιολόγου Δήτη Νικόλαου Γιαλούρη, που διέβλεψε τη σημασία τους σε μια χώρα ανέκαθεν αρχική όπως η Ελλάδα, πολλά νέα στελέχη της υπηρεσίας, μεταξύ των οποίων και όμιλων, πήραν πτυχίο αυτοδίτη και εκπαιδεύτηκαν πρακτικά στις ενάγειες έρευνες. Αυτό έγινε κυρίως κοντά στον πρωτοπόρο στον τομέα
αυτό Αμερικανό ερευνητή, πρώην αξιωματικό του ναυτικού, Peter Throckmorton, το ξακουστό τραχαντήρι του οποίου, Stormy Seas, φορτουνιασμένες θάλασσες, όνομα και πράγμα, είχε μετατραπεί σε ερευνητικό σκάφος με το οποίο έγιναν πολλές έρευνες στα νερά του Αιγαίου, συχνά σε συνεργασία με τον φημισμένο καθηγητή του MIT και εφευρέτη του ηλεκτρονικού φλάσ και του ηχοβολιστικού σαρωτή βυθού, δηλαδή του Σόναρ, τον Χάρολντ Έτζερτον. Ο Peter Throckmorton, ο Χάρολντ Έτζερτον, και κρατούν ένα από τα πρώτα μοντέλα πειραματικά ακόμα του Σόναρ. Όλοι αυτοί αποτέλεσαν τον πυρήνα για να ιδρυθεί το 1973 το Επιστημονικό Σωματείο Ινστιτούτο Αρχαιολογικών Ερευνών με μέλη του αρχαιολόγους και άτομα άλλων ειδικοτήτων. Οι δύο κύριοι το πιστοποιούν, τοπογράφοι, μηχανικοί, και ψυχή όμως αυτού του Ινστιτούτου για πολλά χρόνια ήταν ο αξέχαστος Νίκος Τσούγλος, ιδρυτικό επίσης μέλος και, και πρώτος του πρόεδρος του Ινστιτούτου, ο αρχαιολόγος Γιώργος Παπαθανασόπουλος, εδώ σε μεγάλη ηλικία, που ανέλαβε στη συνέχεια και πρώτος έφορος εναλλήλων αρχαιοτήτων στην Ελλάδα. Η εφορία ιδρύθηκε, όπως ακούσατε, το 1976, μετά την αποχώρηση από την Ελλάδα του Κουστό. Αναφέρω όλων αυτών τα ονόματα κι εγώ για να αποτίσω ένα φόρο τιμής στη μνήμη τους. Οι αρχαιολόγοι που ορίστηκαν να εποπτεύουν τις έρευνες ήταν ο Λάζαρος Κολώνας και ο Μιλών, εδώ στη μέση έχουμε τον Αλμπέρ Φαλκό. Ο Χαράλαμπος Πένας, με τάσπρα μαλλιά αριστερά, και οι τρεις αυτοί μέλη του Ινστιτούτου, καθώς και για μικρότερα διαστήματα ο αείμνηστος Μανώλης Βορμπουδάκης στο μέσον και ο επίσης αείμνηστος Νίκος Παπαδάκης, έφορος αρχαιοτήτων Λασιθίου. Τότε ακόμα επιμελητής. Μέλη του Ινστιτούτου ήταν και οι περισσότεροι Έλληνες που συνεργάστηκαν με την ομάδα Κουστό και ειδικότερα στην Δία, ο Γιώργος Μασέλος, δεν φαίνεται στη φωτογραφία, ο Σωτήρης Δρακόπουλος αριστερά, αυτό που ακούσατε να λέει ο Κολώνας με τη μάσκα, η οποία όταν έχει αρνητική πίεση μπορεί να σου κάνει εξόφθαλμο, το έπαθε ο Σωτήρης στην Δία. Και δεξιά, αείμνηστος και αυτός, δυστυχώς, ο Γιάννης Ογάρας. Και παράλληλα, δύο φερέλπιδες, νέοι τότε ακόμα φοιτητές τοπογραφίας του Πολυτεχνείου του καθηγητή Ιωάννη Μπατέκα, ο Βασίλης Βιτάλης αριστερά και Λευτέρης Τσαμπλήρης που είναι κοντά μας. Έλληνας και ο σειρματιστής του πλοίου Ευάγγελος Καράς, θα τον δούμε σε άλλη φωτογραφία, και ακόμα θυμάμαι το κωδικό του ασυρμάτου με το οποίο επικοινωνούσαμε, ούτε κινητά υπήρχαν τότε ούτε τίποτα, μέσω ΟΤΕ. Foxtrot, India, Romeo, Quebec, από τα γράμματα FIRQ. Το Αρχηγείο Ναυτικού διέθεσε αξιωματικούς της μονάδας υποβρυχίων καταστροφών που εναλλάχθηκαν κατά διαστήματα στις έρευνες. Από αυτούς θα δείξω μόνο τον μετέπειτα διοικητή των Πατροχαθρόπων, τον χαρακτηρίζουν όταν γράφουν για τον ο Θηριώδης Γιάννης Ντάνης Θεοφανίδης, απόγονος του Κολοκοτρώνη και εγγονός του Ναυάρχου Θεοφανίδη, ο οποίος είχε ασχοληθεί με τον μηχανισμό των αντικυθύρων. Για τον Ζακ Ιβ Κουστό δεν χρειάζεται να πω πολλά. Είχε γεννηθεί το 1910 κοντά στον Πορτό, είχε ενταχθεί στο γαλλικό πολεμικό ναυτικό, από το οποίο αποστρατεύτηκε το 1948 με το βαθμό του αρχιπλιά. Εμείς επίσημα τον προσφωνούσαμε κομμαντό. Αλλά το χαϊδευτικό του ήταν Ζικ, από τα αρχικά των τριών ονομάτων του, Ζακ Ιβ Κουστό. Και το παρατσούκλι του στο πλοίο ήταν Πασά. Το 1937 νυφεύτηκε τη 17χρονη τότε Σιμών, το γένος Μελχιόρ από την Τουλούν, κόρη και εγγονή ναυάρχων, βήτρια και θαραλέα καπετάνισσα, με την οποία απέκτησαν τους δύο γιους, τον Ζαν Μισελ και τον Φιλίπ. Πνεύμα ανήσυχο και λάτρης της περιπέτειας, το 1942, με χρήματα του πεθερού του, μετά την αποστρατεία του ήταν διευθυντής της Air Liquide της Γαλλίας. Συνεργάστηκε με τον εφευρέτη της αυτόματης βαλβίδας Εμίλ Γκανιάν για την τελειοποίηση της αυτόνομης καταδυτικής συσκευής που ονόμασαν Poumon Aquatique Aqualung και ο Μαρινάτος την εξελίγησε ως υδροπνεύμον. Η συσκευή τους επέτρεπε πλέον, την ελεύθερη κίνηση του δίτη στο βυθό. Σκοπός αρχικά ήταν να διευκολύνει το έργο των ανακαλυευτών,
είχαν πολλή δουλειά μετά το τέλος του πολέμου. Αλλά όπως συμβαίνει συχνά, μια εφεύρεση που έγινε για τον πόλεμο εξυπηρέτησε στη συνέχεια κυρίως ειρηνικούς σκοπούς. Το 1950 ο φίλος του Κουστό, Thomas Lowell Guinness, αγόρασε ένα παλιό αγγλικό ναρκελιστικό και του το νίκιασε συμβολικά για $1 το χρόνο. Με χρήματα και πάλι τη Σιμών, είναι γνωστό ότι πούλησε τα οικογενειακά κοσμήματα, το πλοίο που ονομάστηκε Καλυψό ανακαινίστηκε ριζικά και εξοπλίστηκε για ενάγειες έρευνες. Η Σιμών το θεωρούσε δικό της. Ήταν η καλοκυράτη που το πλήρωμα με αγάπη την αποκαλούσε «La Bergère», σημαίνει «Βοσκοπούλα». Μόνη γυναίκα στο πλοίο έμεινε για πάνω από 40 χρόνια, επισήμως ως νοσοκόμα και ταυτόχρονα ήταν μητέρα, αδελφή και φίλη. Λάτρευε το σκυλάκι της τον Οδυσσέα, Ιλής, αυτό που το κρατάει στα χέρια και θα το δούμε και παρακάτω. Θυμάμαι στην καμπίνα της μια πινακίδα με την επιγραφή «The ship is mine and I do as I am». Το πλοίο είναι δικό μου και κάνω ό,τι μου γουστάρει. Δίπλα της η φωτογραφία του αγαπημένου της παππού ναυάρχου Ζίλ Μελκιόρ, που ήταν όπως παρατηρούσε η ίδια ο λόγιος ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Και μάλλον είχε δίκιο. Μια από τις πρώτες εξερευνήσεις του Καλυψό ήταν το 1953 στα Αντικείθερα, όπου το 1901 είχε ανελκυστεί από σαμιακούς δίτες, είχαν ανελκυστεί πάνω από 60 αγάλματα που μετέφερε στη Δύση ρωμαϊκό πλοίο, μαζί και ο περίφημος λεγόμενος αστρολάβος, αυτό το, το μηχανισμός των Αντικειθήρων, μοναδικός στο είδος του. Ο Κουστό είναι ορυκνός φυσικά, αριστερός νέος. Ο προσιτός πια κόσμος του βυθού με όλη του τη μαγεία αποτυπώθηκε στην ταινία «Ο κόσμος της σιωπής», εδώ είναι οι δικές μας ακτές κάτω στα Αστερουσία, που χάρισε στον Κουστό το Χρυσό Φοίνικα των Κανών το 1956, πήρε και 3 Όσκαρ μετά. Ακολούθησαν και άλλες ερευνητικές επισκέψεις στο Αιγαίο για να καταγραφεί η δουλειά των Γαλήμιων Σφουγγαράδων. Τα παλιά μέλη του Καλυψό μας εξέπτει, ήταν ευχάριστα όταν τραγουδούσαν το «Ξεκινά μια ψαροπούλα» από το γυαλό και το τραγουδούσαν. Οι νέες έρευνες του Καλυψό στην Ελλάδα άρχισαν τον Νοέμβριο του 1975. Είχε έρθει το πλοίο την Ανταρκτική και τα κρύα για μας νερά του Αιγαίου για αυτούς έβγαζαν σάουνα. Ακολούθησαν το πλοίο στις αναγνωριστικές έρευνες που κράτησαν 3 περίπου μήνες πριν καταλήξουμε στην Δία. Πήγαμε σε περιοχές με γνωστά ναυάγια όπως το Αρτεμίσιο, την Κυρά Παναγιά Αλωνίσου, την Γκαία, τη Θύρα, τη Μήλο, τη Φαλκονέρα, τον Μαραθώνα, τον Δοκό, την Ελίκη, την Πύλο και τη Μεθόνη. Τα Αντικείθερα. Εδώ στην Κρήτη ερευνήσαμε το Δικτυναίο, την Αγία Πελαγία, τη Χερσόνησο, την Ψήρα, τον Κάπο Σίδερο, το Κουφονήσι, και τον Τζούτσουρο. Με ελάχιστες εξαιρέσεις, το πλήρωμα ήταν εξαιρετικό και πάντα απόλυτα συντονισμένο. Πραγματικό πρωτοπαλίκαρο που όλοι τον σέβονταν ήταν ο Αλμπέρ Φαλκό, το χαϊδευτικό του ήταν Μπεμπέρ, ένα φτωχόπεδο από τη Μασαλία που τον πήρε μόνιμα κοντά του ο Κουστό και τον υπεραγαπούσε. Η Μπεργέρ έλεγε «Κουστό σαν Φαλκό σε αγνιέν». Κουστό χωρίς το Φαλκό είναι ένα τίποτα. Το ημερήσιο κόστος εκείνη την εποχή ξεπερνούσε τις 100 με 120.000 δραχμές και γι' αυτό δεν εννοούσα να χάνεται ούτε λεπτό. Δεν υπήρχαν ούτε Σαββατοκύριακα ούτε αργίες. Μόνο την ημέρα των Θεοφανίων του 1976 έπεισα τον κομμαντό να παραμείνει το πλοίο στο λιμάνι του Ηρακλείου για την τελετή του αγιασμού του Γιδάτου. Του εξήγησα τον συμβολισμό και εκείνος όχι μόνο αποδέχτηκε την ιδέα, αλλά ενέταξε στην ταινία τη μεγαλοπρεπή τελετή με προεξάγοντα τον επιβλητικό μακαριστό αρχιεπίσκοπο Ευγένιο Ψαλιδάκη. Ο Κουστό ερχόταν σποραδικά 2-3 φορές το μήνα να συντονίσει τις έρευνες, να λύσει τυχόν προβλήματα που ανακαλύπτονταν, που ανέκυπταν από τις αρχές, αλλά επίσης και να συμμετάσχει σε λήψεις που ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Θυμάμαι μια φορά στην Πύλο
τον τοπικό λιμενάρχης ήταν, δεν ξέρω τι ήταν, πάντως κάποιος εκπρόσωπος οικονομικής αρχής, ο οποίος κατεβαίνανε για να κινηματογραφήσουμε στα γύρω εκεί και κάθε φορά εννοούσε να κάνουμε εκτελονισμό όλων των φωτογραφικών των μηχανών, ό,τι φορούσαμε, τις μπουκάλες, όλα και μετά πάλι τα ξαναεκτελονίζομαι για να μπουν στο πλοίο. Και το εξή, γιατί ήταν λέει γαλλικό έδαφος. Τέλος πάντων, ακουστώ με μόνο ένα τηλεφώνημα που έκανε στο Τζανετάκι, τα άλλη είναι αυτά. Και έτσι τον είχαμε του μποφλό, ας πούμε. Λοιπόν, ερχόταν κατάκοπος από τα διαρκή ταξίδια του σε όλη την Ιφίλιο για τις διάφορες υποθέσεις των εταιριών και των διεθνών οργανισμών που συμμετείχε και η παραμονή του στο πλοίο τον ξεκούραζε. Μου έλεγε ότι κοιμόταν στα κλεφτά για λίγες ώρες καθιστός μέσα στο αεροπλάνο. Αυτός ήταν ο ύπνος που απολάμβανε. Αντίθετα, σταθερός συνοδός και συνεργάτης σε αεροναυτικές αυτές έρευνες που προανέφερα, ήταν ο διάσημος αλλά απόλυτα σεμνός και αξιαγάπητος καθηγητής του MIT, Harold Edgerton, που με τα ηχοβολιστικά του βοηθούσε στον εντοπισμό ναυαγίων όπως του Βρετανικού στην Κέρ ή άλλων αντικειμένων κομμένων στην Ηλί του Βυθού. Ο Μαρινάτος πάλι βρήκε τον όρο ηλιοσκόπιον, εδώ ονόμαζε το σόναρ. Στο Αρτεμίσιο δοκίμασε για πρώτη φορά τον περισκοπικό σάρο του Βυθού, rotary side scan sonar, που ήταν τότε σε πειραματική μορφή, μόλις τον είχε φέρει. Επειδή ήταν ο πατέρας του ηλεκτρονικού flash, το χαϊδευτικό του στο πλοίο ήταν παπαφλάς. Αντί για επισκεπτήρια, έδινε συνήθως κάποια από τις φωτογραφίες του, όπως αυτήν, που με άναμα του φλάς για ένα τρίτο του μικροδευτερολέπτου, φωτογράφησε τη σφαίρα που διαπερνούσε ένα μήλο με ταχύτητα 900 μέτρων το δευτερόλεπτο. Και είναι νέτη φωτογραφία. Το Καλυψό ήταν ένα αξιαγάπητο πλοίο, που το όνομά του θα μείνει στην ιστορία των εναλλήλων ερευνών. Είχε ζήσει τόσες περιπέτειες σε όλες τις περιοχές του πλανήτη, από τους πόλους και τους ωκεανούς μέχρι τις τροπικές θάλασσες, που κάποτε είπα στον Κουστό πως μετά την απόσυρσή του θα έπρεπε να υγειοποιηθεί. Δυστυχώς βυθίστηκε άδοξα μέσα στο λιμάνι της Σιγκαπούρης, από πρόσκουση άλλου πλοίου. Η λαμπρή εξωτερική του εμφάνιση ήταν κάπως απατηλή. Ως ξύλινο ναρκαλιευτικό είχε μικρή καρίνα και ήταν πάρα πολύ κακοτάξιο. Προκειμένου να υποφελείται από τις περιόδους μνημείας για έρευνες, το οποίο ταξίδευε όταν ήταν κακοκαιρία, ακόμη και με απαγορευτικά απόπλου. Θυμάμαι μια τέτοια εφιαλτική διαδρομή με 11 αποφορά από την Κρήτη σαν Αντικήφυρα. Ήταν τέτοιος ο κλειδονισμός που τα πράγματα κατρακυλούσαν, ό,τι κάνεις καμνάκια και λοιπά, κάνε γρομό και πήγαιναν από μια πλευρά σου πλοίου στην άλλη. Και η Κουστό, η κυρία Κουστό, μου λέει: θα πάρει δύο κουβέρτες, θα τις κάνεις ρολό, θα τις βάλεις από κάτω από το στρώμα σου, την μια, την μια, την άλλη, την άλλη, να πάρει το στρώμα σχήμα ύψιλο. Και εκεί μέσα θα πεις, γιατί αλλιώς θα πέσεις. Και έτσι προσπαθούμε να κοιμηθούμε λίγο. Το δε τραπέζι της τραπεζαρίας είχε τρυπούλες, τρυπούλες, τρυπούλες και βάζανε μπατονέτες κάθετες και στήριζαν τα πιάτα και τα ποτήρια, διότι όλα θα πέφτανε. Αυτό έτσι μια εικόνα. Επιπλέον, στους όχι και τόσο καθαρούς ομολογώς εταιρικούς χώρους, είδατε πόσα επίπεδα είναι, κυκλοφορούσαν αμέτρητα μικρά κατσαριδάκια, τρόπαια του πλοίου από κάποιο ταξίδι του σε τροπικές θάλασσες. Μια φορά ο γιατρός έκανε ολόκληρη επέμβαση για να αφαιρέσει ένα τέτοιο φρασίτατο ζωήφιο που είχε πει στη μύτη ενός τεχνικού την ώρα που κοιμόταν. Το ελικόπτερο του πλοίου με τον ικανότατο πιλότο Αμερικανό Ρόμπερτ Μπράουνπεκ εκτελούσε μεταφορές προσωπικού αλλά και εναέριες γύψεις και διασκοπήσεις. Παράλληλα γινόταν συχρή χρήση του βαθισκάφους, που ήταν εξαιρετικά πολύπλοκο και ευπαθές μηχάνημα και απαιτούσε διαρκή συντήρηση από ειδικούς τεχνικούς. Και όπως είχε και πολλές αντένες και όλα αυτά, καμιά φορά που ήταν χαμηλή ορατότητα πιανόταν σε δίχτυα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να αποκολληθεί και να μπορέσει να γλιτώσει και να αναδυθεί πάλι. Εκκινήτω με μπαταρίες και κάθε κατάδυση του μπορούσε να διαρκέσει με ασφάλεια περίπου 3 ώρες. Και αυτό γιατί. Μέσα φυσικά έμπαινες με κανονικά ρούχα και ξάπλωνες μπρούμητα παράλληλα με τον κυβερνήτη σε 2 σανίδες με τα πόδια λυγισμένα προς τα πάνω για να χωρέσεις. Ανέπνεες τον αέρα που εξέπνεες. Και αυτός περνούσε από κάτι φίλτρα ανθρακικού ασβεστίου και αυτοκαθαριζόταν. Αλλά όταν κορεζόταν αυτό το φίλτρο, έπρεπε να αναδυθείς, αλλιώς θα παγιδευόσουν εκεί πέρα.
Φυσικά έβλεπε από το Φινιστρίνι, είχε βραχιούρε, μπορούσαν να συλλέξουν μικρά αντικείμενα και είχε και προβολή και φώτιζαν τον βυθό και έτσι αναδεικνύουν τα χρώματα. Εδώ ο Φαλκό, ο πάντα κυβερνήτη, αυτό ήξερε τα πάντα. Ο Αλμπέρ Φαλκό, δεν ξέρω αν τον βλέπετε εσεί, η αφεντιά μου αριστερά. Οι μικρόσωμοι όπω ο Μιλόν αλλά και ο συνήθι κυβερνήτη και ο Φαλκό χωρούσαν σχετικά εύκολα να μπουν. Το πρόβλημα ήταν με τον Κουστό, ο οποίος έπρεπε να γίνει κυριολεκτικά πλησέ για να χωρέσει. Το ίδιο και ο Στυλιανός Αλεξίου. Έφορας τότε εδώ στο αρχαιοτήτων, δεν ήμουν εγώ αγαπητέ κύριε Περιφερειάρχα, αλλά ο Στυλιανός Αλεξίου, εγώ ήμουν τότε καμιά πόσο είναι, 28 χρονών κάπου εκεί. Το ίδιο και ο Στυλιανός λοιπόν, που παρά τη χρόνια οτίτιδα, το ξέραμε όλοι ότι έπασχε από αυτό και την κλειστοφοβία, παθολογική κλειστοφοβία, τόλμησε και καταδύθηκε με τον βαθισκάφο στην Δία και αναδύθηκε γοητευμένος από το πολύχρωμο θέαμα του Βυθού. Αλλά ας έρθουμε στην Δία. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς ναυτικός για να κατανοήσει τη σπουδαιότητα και τη στρατηγική σημασία αυτού του νησιού. Ο Κουστό έλεγε ότι όποιος κατέχει τη Δία, κρατά τα κλειδιά της Κρήτης. Απέναντι και σε σχετικά μικρή απόσταση από τις αλίμενες ακτές της Βόρειας Κρήτης, η Δία διαθέτει 5 τουλάχιστον φυσικά λιμάνια, τα 4 προστατευμένα από το βορειά και το 1 από το νότο. Μια παραλλαγή του μύθου αναφέρει ότι στην Δία εγκατέλειψε ο Οδυσσέας την Αριάδνη που τον ακολούθησε μετά το φόνο του Μινοτάβρου και εκεί την βρήκε κοιμισμένη ο Διόνυσος και ενώθηκαν ερωτικά. Οι Διονυσιάδες νήσοι, οι σημερινές Γιαννησάδες, λίγο πιο ανατολικά, δείχνουν τη σχέση αυτών των νησιών που ήταν στη ρότα των εμπορικών πλοίων με τον Θεό του Κρασιού και το εμπόριο φυσικά του Κρασιού. Η ύπαρξη αρχαίων στο νησί ήταν γνωστή από παλιά. Πολλά εντοπίστηκαν στις επιφανειακές διασκοπήσεις που έγιναν με την ευκαιρία της παρουσίας του Καλυψό, αλλά και στα χρόνια που ακολούθησε. Είναι βέβαιο πλέον ότι η κατήχηση αρχίζει από τα νεολιθικά ήδη χρόνια και υπάρχουν εμφανή κατάλοιπα κατοικιών των μινωικών χρόνων, πληθώρα οστράκων και οψιανών που παρατηρείται σε πολλά σημεία του νησιού. Τώρα στο κρητολογικό ένα αναρτημένο πανό από τη κυρία Κόπακα και τους συνεργάτες της ακριβώς αναφερόταν σε έναν οικισμό σε αυτό εδώ το σημείο πάνω από τον Βόρειο Όρμο, Μινωικό. Το δυτικό άκρο του νησιού με τις απότομες απόκρημνες ακτές αποτελούσε προϊστορική ακρόπολη που είχε οχυρωθεί με επιβλητικό τείχος. Βλέπετε εδώ τις δυο παριές του και πηγαίνει το γέννησμα μέσα, το οποίο όπως σώζεται κάπως καλύτερα είναι όπως βλέπετε κυκλόπιας κατασκευής. Μάλλον πριν εγκαταλείψω με τη Δία και το τείχος εκεί, ένα μεγάλο μινωικό κτίριο, το οποίο φωτογράφησα το 1976 στον λοιπό του όρμου Αγίου Γεωργίου, αναμοχλεύτηκε από τις μπορντόζες, κόπηκε από δρόμο και τελικά καταστράφηκε από τα έργα κατασκευής Προβλήτα και τη δημιουργία τεχνητής παραλίας μπροστά από τις εγκαταστάσεις αναψυχής που έγιναν εν γνώση και με ανοχή του Βεσσαρχείου, χωρίς καμία άδεια της αρχαιολογικής υπηρεσίας, σε ένα νησί που ήταν κηρυγμένο ολόκληρο αρχαιολογικός χώρος. Ένα μνημείο που το σεβάστηκαν οι αιώνες και τόσοι κατακτητές έπεσε δυστυχώς θύμα της λεγόμενης αξιοποίησης. Εδώ υπήρχε αυτό το κτίριο και βλέπετε οι δρόμοι, όλα αυτά το αφάνησαν. Ελπίζω κάποια ήχη να σώζονται ακόμα. Στους αιώνες που ακολούθησαν, το νησί είχε κατοίκους, βλάστες, καλλιέργειες και υποδομές. Το πιστοποιούν τα πολυάριθμα χωράφια που ορίζουν ξερολιθίες όπως τα Κυκλαδονήσια από πέτρες που με μόρφωση δέχτηκαν για να μην εμποδίζουν την καλλιέργεια. Υπήρχαν κτιστές δεξαμενές για εφοδιασμό, για ίδρυση και εφοδιασμό με νερό περαστικών ιστιοφόρων. Υπήρχε ακόμα και ένας τάφχος. Πρόλαβα και τον φωτογράφησα πριν του καλύψει με μπετόν των δασαρχείων, με υφάλμυρο αλλά πόσιμο νερό
που θα ήταν οπωσδήποτε γλυκύτερο πριν την άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Ψηλά στο νησί σχηματίζεται το χειμώνα μια μεγάλη λεκάνη που κρατά το βρόχινο νερό για αρκετούς μήνες. Υπήρχαν εκκλησίες, όπως μαρτυρούν τα θεμέλια του Αγίου Γεωργίου στον ομώνυμο Όρμο, μπροστά ακριβώς από τη σημερινή ανάληψη, το ιερό κλπ. Το κατόφλι αυτό, όταν το γυρίσαμε, ήταν αρχαίο αναθηματικό ανάληψη. Ο Όρμος της Παναγιάς, αυτό το φιόρ, πάνω από το οποίο οι χάρτες σημειώνουν ερήπια μονής ερημητών ή φλάρων. Στον ίδιο όρμο υπάρχει τεράστιο αρχαίο λατομείο τεφρόασβεστο λίθου σιδερόπετρας, ακόμα και ένα επάκτιο φυσικό σπήλαιο μισοδιαβρωμένο σήμερα από τη θάλασσα είχε επενδυθεί με υδραυλικό κονίαμα και χρησιμεύει ως φρεατοδεξαμενή με το στόμιο άνθιξη στην οροφή. Μπροστά του πρόλαβα και φωτογράφησα μια μισοκατεστραμμένη ψηφιδωτή επιγραφή από κότσαλα που έγραφε με λατινικούς χαρακτήρες σκύλα. Εικάζω πως ήταν το όνομα κάποιου πολεμικού πλοίου που ήταν εκεί αραγμένο στα ταραγμένα χρόνια των πολέμων και του ναυτικού αποκλεισμού της Κρήτης πριν από την Ένωση. Αλλά κάτι σημαντικότερο. Λίγο πιο πάνω από το σπήλαιο, παρατήρησα ένα λαξευμένο στον βράχο εκτελεοπιεστήριο που μαρτυρεί ότι παραγόταν επιτόπου λάδι. Δεν πιστεύω ότι ήταν ελαιόλαδο. Επειδή το έδαφος και το κλίμα της Δίας δεν θα ευνοούσε την καλλιέργεια ελιάς. Πιθανότατα θα ήταν κεδρέλαιο, που στις αρχαίες επιγραφές ξέρουμε ότι παραγόταν σε ποσότητες στη Γάβδο, ας πούμε. Ήταν περιζήτητο γιατί εξαγόταν στην Αίγυπτο και το χρησιμοποιούσαν για την ταρίδευση των νεκρών, για την μομιοποίηση. Η σημερινή εικόνα της πλήρους αποψήλωσης και συνακόλουθης διάβρωσης οφείλεται στην υπερβόσκηση από κοπάδια γυμνιών που για δεκαετίες κατέτρωγαν την πλάστηση πριν εγκατασταθούν εκεί κατά τα άλλα συμπαθείς έγαγροι που με τον υπερπληθυσμό τους συνέχισαν το καταστροφικό για τη φύση έργο. Την άγρια χερσαία πανίδα του νησιού συμπληρώνουν οι μεγαλύτεροι στο Μεσόγειο αποικία μεγάλων γερακιών του είδους Φάλκο Ελεονόρε που κινηματογράφησε ελληνικά του συμμετείου, άπειρα αγριοκούμενα, σάβρες που τις κυνηγούσαν με λιπηριώδη φίδια, πολύ μικρά όμως για να ελοξοδοθρέψουν τους πελώριους αρουραίους που τις νύχτες εριάνιζαν στις εγκαταστάσεις μας. Ο Κουστό πίστευε ότι η αρχική ερήπωση οφειλόταν στο τεράστιο τσουνάμι που προκάλεσε η μεγάλη έκρηξη του ηφαιστείου της Τύρας και που σάρωσε το νησί και τις ακτές της Κρήτης. Ήταν ιδιαίτερα ευαίσθητος σε θέματα οικολογίας την εποχή που το κίνημα ήταν σχεδόν άγνωστο στην Ελλάδα. Είχαμε μακρές και για μένα πολύ διδακτικές συζητήσεις για τους κινδύνους που διέτρεχε ο πλανήτης από ανθρωπογενείς παράγοντες. Τότε προτάξουσα για την τρύπα του όζοντος, την υπερθέρμανση του πλανήτη, τη ραγδαία εξαφάνιση ειδών. Συχνά έλεγε ότι το υγρό στοιχείο είναι το λίκνο που γεννήθηκε η ζωή και πως αν αυτό καταστραφεί ή μολυνθεί, η γη ίδια είναι καταδικασμένη. Καθώς τα κύρια λιμάνια είναι προσανατολισμένα προς τον νότο, έγιναν παγίδες όπως εξήγησε και ο κύριος Θεοτόκης Θεοδούλου, για τα πλοία που ήταν αραγμένα εκεί όταν σηκωνόταν απότομα νοτιάς. Το είχαμε υποστεί αυτό και το ξέραμε, όπως συμβαίνει και σήμερα. Έτσι δικαιολογούνται τα ναυάγια που βρέθηκαν σε αυτά, για τα οποία θα σας μιλήσουν άλλοι συνάδελφοι. Εγώ θα σας πω λίγα λόγια για την ανασκαφή που κάναμε στον βυθό του όρμου του Αγίου Γεωργίου, που ήταν φυσικό λιμάνι, έτσι, που είναι γεμάτος από απορρίμματα και αμαρίες πλοίων που άραζαν εκεί στους αιώνες. Μια τεχνική λιθορυπή, δεν ξέρω αν τη διακρίνεται εδώ, σαν ράμπα, πιθανό να ήταν για την ανέλκυση μικρών σκαφών. Ο Θεοτόκης μου έδωσε και μια άλλη ιδέα, μήπως την είχαν κάνει σαν ένα επιπλέον μόλο, ώστε να πανιάζουν εκεί σε περίπτωση που έπιανε ξαφνική νοτιά. Φοβάμαι όμως αυτή είναι από τα μείον 9 μέχρι τα μείον 13, αν θυμάμαι καλά μέτρα. Και αν η θάλασσα έχει ανέβει έκτοτε, αν και αυτή έγινε στα Βυζαντινά χρόνια. Απάνω στην επιφάνειά της βρήκαμε φιαλωμένα Βυζαντινά.
και πιθανότατα έγινε τότε και ίσως να σχετίζεται με την παρουσία του Νικηφόρου Φωκά για τις επισκευές που θα χρειαζόταν να κάνει σε πλοία. Ίσως είναι ράμπα για την ανέβηση πλοίου στη στεριά. Στα νότια της λοιπόν ορίσαμε ένα τετράγωνο 10x10, αυτά θα σας τα πούν λεπτομερώς οι συνάδελφοι οι δύο που περιμένουν, και το υποδιαιρέσαμε σε τετράγωνα 2x2, τοποθετήσαμε κάβανο και ξεκινήσαμε την πρώτη υποθαλάσσια ανασκαφή λιμανιού στην Ελλάδα. Ακολουθήσαμε τις αρχές μιας χρυσαίας ανασκαφής με στρωματογραφία, επιτόπου χοντρική σχεδίαση και φωτογράφηση. Τις λεπτομέρειες θα τις δείτε και σε ένα μικρό απόσπασμα 6 λεπτών της ταινίας που θα μας περιβάλλει σε λίγο οι οργανωτές. Ανεφχίστηκαν περίπου 300 ευρήματα, κυρίως κεραμικά. Στα βαθύτερα στρώματα βρέθηκαν χρηστικά μινωικά αγγεία και οψιανή. Λίγα δείγματα αγγείων κλασικών και ελληνιστικών χρόνων, ένα τυχαίο εδώ, Αττικός λαιμός αμφορέα, εδώ βλέπετε λίχνο. Αυτό το σπαθίον είναι ένας τύπος αμφορέα, θα τον ξαναδούμε, που ενός όπως ήταν χρησιμοποιήθηκε για δοκίδες στην οροφή του μαυσολίου της Γκάλα Πλατσίδια, στην Ραβένα. Επομένως ξέρουμε ότι είναι 4ος αιώνας σχεδόν με βεβαιότητα. Και διάφορα άλλα. Ας δούμε παρακάτω. Άλλα επίσης ρωμαϊκά, πρωτοβυζαντινά, κάποια νομίσματα χάλκινα ρωμαϊκά, ψηφίδες πολλές, που σημαίνει διαλύθηκε κάποιο ψηφιδέτο στη στεριά. Πού ήταν αυτό δεν το ξέρουμε. Αυτά λοιπόν φωτογραφήθηκαν επί τόπου, όταν ανερχίστηκαν φωτογραφήθηκαν για να τα έχουμε τεκμηριωμένα με τους αριθμούς τους, σχεδιάστηκαν όλα στο ημερολόγιο, ακόμα και τα χαράγματα που είχαν πάνω, μερικά σας δείχνω έτσι στιγματοληπτικά, θα τα δείτε και στην ταινία, και τα οποία, ας πούμε, εδώ μάθαμε το όνομα ενός από τους εμπόρους του κρασιού, Νικηφόρος. Ένας, ξέρω εγώ, Ηλιόδωρος ή κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω να είναι εβραϊκό το Ηλίες. Άλλα μονογράμματα και εκεί. Όλα λοιπόν φωτογραφήθηκαν, σχεδιάστηκαν. Το κάμπινγκ μας, στις ακτές εδώ, τα παιδιά, όλα τα αρχαία εκεί τα ξεπλέναμε πρόχειρα για να μπορέσουμε να τα σχεδιάσουμε, και η θησαυρή του Αλή Μπαμπά εδώ με το, τα αρχαία στη βαγμένα, και βέβαια θα μου πείτε, ίσως φαίνονται φτωχικά τα ευρήματά μας, και πράγματι η ηλική τους αξία δεν είναι μεγάλη. Όμως η επιστήμη απέκτησε πολύτιμες ενδείξεις για τη ζωή ενός φυσικού λιμανιού διαμέσου των αιώνων. Προσθέσαμε έστω μια ψηφίδα στο μοσαϊκό της γνώσης. Ο Πυλήνιος Παθίων, από τον ίδιο όρμο, χαιρετά χωρίς αίσθημα κατωτερότητας τον πολύτιμο πρόγονό του που κρατά ο Μινωήτης Μητοφόρος. Πριν σας ευχαριστήσω, θέλω να προσφέρω ένα ενθύμιο από αυτή την βραδιά, το οποίο ελπίζω κάποτε, αν θα γίνει μια βιτρίνα με ενθυμήματα των ερευνών αυτών, να βρει και τη θέση του. Λοιπόν, αυτό είναι το σκουφάκι που φορούσα στις έρευνες. Φωτογράφησης, υποδιορισμένος και αυτό σε μικρότερα τετράγωνα, αυτός είναι 2x2, θα τοποθετηθεί, τα νήματα είναι εύκαμπτα γιατί τα αγγεία θα δείτε ότι είναι ανώμελα. Θα βγάλουν τώρα τα παιδιά, αυτά πρέπει να σας τα πούνε εκείνοι, αλλά τέλος πάντων τώρα αφού βάλατε εδώ κονφερανσιέ, βγάζουν
τα βατραχοπέδιλα και βάζουν νέσκια για να μην σηκώνουν σκόνη, διότι έπρεπε να φωτογραφίζει και τα κινηματογραφή του Καλυψό. Με πολύ προσοχή και στις μύτες, διότι αλλιώς φώναζε. Ο Περατέρ ήταν ο Περατέρ που γύρισε το λάθος του Σαμάρα, καλά τον είπα. Το όνομά του είναι λίγο παρεξηγήσιμο, Κολάν Μουνιέ, αλλά διάσημο στην Γαλλία και έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά στις λήψεις. Και ένας άλλος ήταν ο Ζαν Ζερόν Καρκοπινό, ο εγγονός ενός παλιαρχαιολογού. Να, εις ουσές, η αρχή είναι ότι βάζεις μέσα ένα σωλήνα που πετάει αέρα και γίνεται αρνητική πίεση και η έξοδος είναι ψηλά. Και εμείς είχαμε καλαθούνα όπου πήγαιναν όλα αυτά, αλλά κυρίως επιτόπου τα μάζευαν. Ναι, τα μουστάκια των μπαρμπουνιών είναι να σκάβουν. Και μόλις οσμιζόταν φρέσκια λάσπη, ερχόταν. Μετρήσεις, βάθους, έτσι και λοιπά. Τώρα για τους συναδέλφους αρχαιολόγους που είναι παρόντες, υπάρχει μια καμιά φορά ανάστροφη στρωματογραφία, γιατί τα αγγεία με μεγάλο εκτόπισμα έμεναν στην επιφάνεια και τα πιο μικρά, έστω και μεταγενέστερα, τρύπωναν στα κενά και πήγαιναν πιο χαμηλά. Δεν μπορούσαμε λοιπόν να έχουμε απόλυτη στρωματογραφία. Έπειτα ήταν και τυχαίο. Εκεί πέταξε την αβαρία του το Α πλοίο, μετά από μήνες ή χρόνια ήρθε άλλο κτλ. Η φωτογραφία γινόταν, σας είπα, από δύο σημεία του πύργου, ώστε να έχουμε στερεοσκοπικά ζεύγη και θα δείτε ότι αυτό λειτουργήσε. Τώρα βέβαια έχουν άλλα, έχουν τελειότερα. Οι μετρήσεις γίνονται αυτόματα. Εδώ ο κάναβος και το φωτομοσαϊκό της ανασκαφής. Λοιπόν, οι μετρήσεις σε συνεργασία πάντα με τους αγαπητούς Λευτέρη και Βασίλη. Η αρρύθμιση γινόταν με πινακίδες πλαστικές και ανεξίπυλο μαρκαδόρο, ώστε να, όταν μπήκανε σε οβλικό νερό να μην σβήσει. Φωτογραφία πάνω σε ένα σχήνο που είχαμε ρίξει αυτό το μουσαμά του πλοίου, γιατί έτσι δεν θέλαμε στηρίγματα. Ήταν από κάτω το φύλλο. Τώρα θα δείτε ένα από τα σύμβολα, τα εγχάρακτα. Ήταν είτε του ιδιοκτήτη είτε του εμπόρου του κρασιού, η μάρκα δηλαδή. Και ένας ανέφερε τη σημασία του ροδίτικου κρασιού προηγουμένως ο Θεοτόκης. Τώρα θα δείτε τι έλεγε το γκράφιτο αυτό, το οποίο σχεδιάζει ο Λευτέρης. Και αυτό το σχεδιάζω τώρα εγώ, αλλά έκανε και ένα λάθος και το διορθώνω μετά από 40 χρόνια. Αυτό το λευκό που βλέπετε εκεί είναι ένα γιώτα, το οποίο δεν το είδα τότε, το βλέπω τώρα. Δεν έλεγε Ρόδος, αλλά έλεγε Ρόδιος, εννοείται ίνος. Και από κάτω είχε και ένα κάπα που σημαίνει 20 μετρητές. Τώρα, χήνικες, κοτήλες, δεν ξέρω που είχε περιεκτικότητα αυτό το αγγείο. Να και ακουστώ, εδώ τελειώνει. Λοιπόν, και πάλι ευχαριστώ. Αλλά τώρα το κατάλαβα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε όλοι γιατί ευχαριστούμε τόσο πολύ. Μπορούμε σε αυτό το σημείο να κάνουμε ένα διάλειμμα. Για ένα δεκάλεπτο το οποίο μπορεί να πάει μάξιμου μέχρι ακαδημαϊκό τέταρτο, αλλά μετά να ξαναβούμε γιατί ξεκινήσαμε αργά και είμαστε εκτός προγράμματος. Ευχαριστούμε πολύ.
μας ομιλητής είναι ο επίτιμος διευθυντής, ο διευθυντής Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Επιτιμή, όπως μου ζήτησε ο ίδιος, να το προσφωνήσω, ο κύριος Χαράλαμπος Πένας, ο οποίος επόπτευε τις εργασίες που έγιναν στον εντοπισμό και τη διερεύνηση του Βρετανικού, του αδερφού πλοίου του Τιτανικού, το οποίο βρέθηκε τότε στην έρευνα, του 1976 κοντά στην Τζιά. Ο κύριος Χαράλαμπος Πένας θα μας μιλήσει διαδικτυακά και θα τον ευχαριστήσω για μια ακόμα φορά που δέχτηκε να συμβάλλει σε αυτή την εκδήλωση, έστω και αν τον καλέσαμε την τελευταία στιγμή. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, συγχαρητήρια για την οργάνωση και για την σκέψη να κάνετε αυτή τη συνάντηση, την εκδήλωση και κυρίως το τεράστιο έργο της έκθεσης του υλικού που έχει βγει από τις έρευνες αυτές. Ήθελε κάτι να πει ο κύριος Κολώνας, κύριε Θεοδούλου, να του δώσετε το λόγο, κάτι θέλει να προσθέσεις του κυρίου Κριτζά. Δεν ξέρω αν έχουμε τον χρόνο. Δεν θα καθυστερήσω. Μ' ακούτε, κύριε Θεοτόκη? Ναι, σας ακούμε. Κύριε Θεοτόκη. Ναι, μα σας ακούμε όλοι. Να μην διακόψω τον κύριο Πένα. Θα έχουμε μόλις τελειώσουν οι ομιλητές να πούμε κάποια λόγια μεταξύ μας οι αρχαιολόγοι. Αυτό θα το κοιτάω. Ωραία. Θα το δούμε. Βέβαια υπάρχει ο περιορισμός του χρόνου που πρέπει να αφήσουμε την αίθουσα, αλλά μπορούμε να κανονίσουμε και άλλη συνάντηση. Μεταξύ μας, αν δεν προλάβουμε τώρα. Ωραία. Επομένως να προχωρήσουμε με τον κύριο Πένα προς το πάνω. Μετά το χήμαρο του Κριτζά και την γραφειρότητα του κυρίου Κολώνα, περιτεύει ένας Βυζαντινός να σας μιλήσει, αλλά θα προχωρήσουμε. Λοιπόν, όταν το 1975 ο ΕΟΤ και το Υπουργείο Πολιτισμού κάλεσαν τον Κουστό στην Ελλάδα να πραγματοποιήσει για ένα χρόνο αρχαιολογικές έρευνες, η Αρχαιολογική Υπηρεσία ανέθεσε στον έφορο αρχαιοτήτων τον Γιώργο Παπαθανασόπουλο τη σύνθετη αποστολή της οργάνωσης του όλου εγχειρήματος, ο οποίος ως στέλεχος της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και πρόεδρος του ΙΕΝΕ, μπορούσε να συμβάλλει με εγκυρότητα στην υποστήριξη του έργου της εποπτείας και της ουσιαστικής συνεργασίας με τον πασίγνωστο ωκεανογράφο Jacques-Yves Cousteau. Λοιπόν, το ΙΕΝΕ, το Ινστιτούτο Εναλλήλων Αρχαιολογικών Ερευνών, αποτελεί τον πρώτο φορέα ενάργειας αρχαιολογίας στην Ελλάδα με ιδρυτή και πρόεδρο τον Γιώργο Παπαθανασόπουλο το 1973. Ο Κουστό ανήκε πια στην εταιρεία Κουστό Society με έδρα το Λος Άντζελες και όχι το Μονακό, το πριγκιπάδο του Μονακό, διότι διακόπηκε η ανώνυμη χορηγία μετά το θάνατο του Αριστοτέλειου Νάση το Μάρτιο του 1975, ο οποίος ήταν ο αφανής χορηγός των ερευνών του Καλυψό. Οι Αμερικάνοι λένε «looking for the money». Η δαπάνη για το ελληνικό κράτος ήταν για το 1975 δυσθεώρητη, 4 εκατομμύρια δολάρια. Στο συμβόλαιο μεταξύ του ελληνικού κράτους και της αμερικανικής εταιρείας Cousteau Society LA, το νεοσυσταθέν ελληνικό κέντρο κινηματογράφου συμπλήρωσε τον όρο να μοιράζονται τα δύο συμβαλόμενα μέρη το 50% από τα καθαρά κέρδη. Ένα μήνα πριν ξεκινήσουν οι έρευνες, η αμερικανική πλευρά παρουσίασε ένα συμβόλαιο με το κανάλι CBS ύψους 4 εκατομμυρίων για την αποκλειστική πρώτη παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας, επιστρέφοντας τα 2 εκατομμύρια στο ελληνικό κράτος.
πολλοί στο Υπουργείο τότε νόμιζαν ότι CBS σημαίνει CIA. Ο Γάλαμος Κριτζάνς ανέλαβε το κύριο βάρος της εκπροσώπησης της αρχαιολογικής υπηρεσίας επί του Καλυψό και τον ακολούθησαν κατά σειρά με αποφάσεις του ΚΑΣ, ο Λάζαρος Κολώνας, ο αείμνηστος συνάδελφος Νίκος Παπαδάκης, ο Μιλός και ο Ισίδωρος Κακούρης. Ουσιαστικά ο ένας παρέδιδε στον άλλο το πλοίο με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής. Ως προς την Κρήτη, όπως αναφέρθηκε, η έρευνα κάλυψε τον περίπλου της Κρήτης, το νησί της Δίας και το ναυάγιο Λα Τερέζα. Φτάνω αεροπορικό στο Ηράκλειο στις 14 Σεπτεμβρίου και κατευθύνομαι στο λιμεναρχείο για να με προωθήσουν στο Καλυψό, που εκτελούσε την έρευνα στο Λα Τερέζα έξω από το λιμάνι του Ηρακλείου. Ψηλόγροφο και αέρας καταρρυπάτωτας. Ο λιμενάρχης επικοινωνεί με ασύρματο, με το πλοίο και μας στέλνουν ένα ζόντια. Με ενημερώνει με walkie talkie ο χειριστής του ζόντια ότι δεν μπορεί να δέσει λόγω κρασοταραχής. Ο μόνος τρόπος είναι να πλησιάσει και να πηδήξω μέσα στο ζόντια με το κοστούμι και το βαλτσάκι μου. Το απαντώ με το walkie talkie ότι δεν ανεβαίνω στο ζόντια και φεύγει. Μετά από καμιά ώρα τηλεφωνούν ότι έχουν δώσει στο καθαριστήριο διάφορα ρούχα για να πληθούν και θα στείλουν το ελικόπτερο να τα πάρει. Και έρχεται λοιπόν το ελικόπτερο και στην επιστροφή του παίρνει και εμένα. Μπαίνω για πρώτη φορά το 1976 σε ελικόπτερο. Η προσγείωση ήταν λίγο δύσκολη γιατί δεν είχε αυτό το ελικόπτερο ρόδες, αλλά σωληνωτούς αεροθαλάμους όπως τα ζόντια και έπρεπε μόλις κατέβει να το δέσουν. Εδώ φαίνεται και η νύμφη Καλυψό με το όνομα του πλοίου και το ελικόπτερο. Στην άλλη διαφάνεια βλέπουμε πλευρικά το Καλυψό που είχε ένα μήκος 45 μέτρων. Αυτό με το κόκκινο μπλουζάκι εδώ είναι ο Φέδων Αντωνόπουλος, ο αείμνηστος chief diver του Ινστιτούτου Εναλίων. Πάνω στο πλοίο συναντώ το Κολώνα και αυτά που μας είπε τα περνάω. Και σε λίγο κλείνουμε την ανασκαφή αφού έφυγε ο Κολώνας, ανελκύστηκαν και τα κανόνια και παραδίδω τα νομίσματα και μικροαντικείμενα στην εφορία αρχαιοτήτων. Εκεί γνώρισα και γίναμε πολύ καλοί φίλοι τον αείμνηστο έφορο Βυζαντινών αρχαιοτήτων Κρήτης, Μανώλη Μπορμουδάκη. Εδώ είναι μια αναπαράσταση του Λα Τερέζα και μία κοντινή φωτογραφία ενός τα κανόνια που το 1787 που γράφει είναι το βάρος του σε λίβρες. Μετά έγινε η επιστημονική έρευνα του ναυαγίου η οποία πραγματοποιήθηκε από την αείμνηστη Μαρία Αναγνωστοπούλου Φιλίνη, την αρχαιολόγο, μαζί με τον αρχιτέκτονα δίκη της εφορίας Εναλίων και καθηγητή της αρχιτεκτονικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, Νίκο Λιανό. Εδώ βλέπουμε ένα αξονομετρικό σκαρίφημα αριστουργηματικό του Νίκου με πλήρη εικόνα του τι ακριβώς και ερμηνεία ουσιαστικά του χώρου της ανασκαφής. Μια εικόνα, μια γεύση να πάρουμε το πώς ήταν εσωτερικά το Καλυψό. Εδώ είναι η τραπεζαρία. Στην κορυφή είναι ο Λαουάν, ο πλοίαρχος, ο Καπετάνιος.
Αυτός είναι ο Bob Brownback, ο πιλότος του ελικόπτερου. Και είναι η άλλη ιδέα. Και εδώ είναι η καμπίνα που με τις δύο κουκέτες και ο αφήθανος Βυζαντινολόγος διαβάζει Δελβουά. Καπνίζοντας, γιατί τότε καπνίζαμε όλοι. Ψάχνοντας αυτές τις μέρες, βρήκα μια λίστα επιβατών του Καλυψό. Όπου αναφέρονται ο Φαλκό, ο Λιβίτες, ο κινηματογραφιστής, ο σινεάστ, που μας είπε ο Μπάμπης ο Περιτζάς, πριν από λίγο, αυτή τη γραφειρότητα του λόγου του, και διάφορα άλλα ονόματα. Η Σιμών Κουστό, με την καθένα είχε μια ειδικότητα. Η Σιμών ήταν nurse, ήταν νοσοκόμα και είχε πράγματι ό,τι αφορούσε φάρμακα και πρώτες βοήθειες. Στην δεύτερη σελίδα της λίστας αυτής των επιβατών, της passenger list που λέει, έχουμε τον Ζακ την Κουστό και το Θεοδωράκι με το γιο του, τον Μίκη Θεοδωράκι. Τον Γκριτζάν βέβαια και τον Αμιλούδα. Μετά το Ηράκλειο φεύγουμε για την Τζιά, όπως είπε ο κ. Στοδούλου πριν από το λίγο. Εκεί ήδη ο Λάζαρος ο Κολώνας είχε εντοπίσει με το πλήρωμα του Κουστό, το Καλυψό, τον τρόπο στον οποίο βρισκόταν το πλοίο Βρετανικός. Αδελφό πλοίο του Τιτανικού, με τις τέσσερις τσιμινιέρες, η μία τελευταία είναι διακοσμητική και στο Τιτανικό και στο Βρετανικό. Έχει ένα μήκος 300 μέτρων και έχει πέσει στο πλάι όπου φαίνονταν οι τρεις, κάποιος από τους τρεις σταυρούς που είχαν ζωγραφιστεί στο πλάι γιατί είχε μετατραπεί σε νοσοκομιακό. Εκεί λοιπόν έπρεπε να κατατηθούν στα 105 μέτρα με ειδικό μείγμα, όχι το κανονικό, που ήταν ίδιο με πολύ μεγάλες μπουκάλες. Εδώ μια εισαγωγικά συνομιλία του ομιλούντος με τον Ζακρή που εξηγεί πώς γίνονται οι καταδύσεις. Ο γιατρός Αλινά, από τους πιο ειδικούς εκείνη την εποχή για τις περιπτώσεις της αποσυμπίεσης που χρειαζόντουσαν οι αποπίεσεις οι δίτες όταν έρχονταν από τα πολύ μεγάλα βάθη. Ο Κόδωνας αποπίεσης, η αποσυμπίεσης ήταν ένας, όπως το βλέπετε εδώ πάνω στο κατάστρωμα που με γερανό κατέβαινε στα 40 μέτρα και συνδεότανε με την επιφάνεια με φως, αέρα και με φως και τηλέφωνο που είχε μέσα, ένα walkie-talkie. Οι δίτες κατέβαιναν στα 105 μέτρα σε λιγότερο από ένα λεπτό, παρέμεναν επί 13 λεπτά και ανέβαιναν αφήνοντας τις μεγάλες φιάλες τους στις θήκες που βλέπετε εδώ στο πλάι του Κόδωνα και από το ανοιχτό στο κάτω μέρος που είχε προηγηθεί η εξίσωση της πίεσης από ένα μηχανικό
έμπαιναν μέσα και κάθονταν τουλάχιστον 4 ώρες εφόσον το ανέβαζε το πάνω τον βόδωνα ο γερανός στο κατάστρωμα. Εμείς αυτά τα φινιστρίνια τους βλέπαμε και πολύ άνετα αυτοί διάβαζαν Playboy να περάσει ώρα. Εδώ είναι ο Φαλκό έτοιμος να καταληθεί. Βλέπετε τους τρεις δίτες που ταυτόχρονα πρέπει να κατέβουν κάτω. Έχουν αυτά τα διαστημικά, διαστημικές που κάνουν για να καταληθούν. Και όταν καταδύεται κανείς με το Φαλκό, δεν προβάται τίποτα. Στο πλοίο επάνω ήταν το βαθισκάφος με το οποίο μπορούσε κανείς να μπει μέσα και με κανονικές συνθήκες, χωρίς να έχει τίποτα, να μπορέσει να δει, να κατοτέξει το χώρο. Ο Μίκης Θεοδωράκης είχε προταχθεί από που είχε ζητηθεί από το 20ο Σουσάρι να γράψει το μουσικό, τη μουσική υπόκριση για το Βρετανικό. Είπε όμως ότι εγώ θα ήθελα να το δω και η επιθυμία του πραγματοποιήθηκε. Εδώ λοιπόν είναι ο Μίκης, ο οποίος μπαίνει μέσα στο βαθισκάφος για να δει το ναυάγιο. Δυστυχώς δεν έγραψε τη μουσική τελικά και εδώ βλέπουμε τον αείμνηστο Παπαδρασόπουλο να είναι μαζί με τον Κουστό και να βλέπουν κάποιο από τα ανελκυστέντα θύματα. Ενώ ήμουν στο Καλυψό, η σύζυγός μου, η Βάσο, ήταν στο τελευταίο μήνα της σκήσης και πλησίαζαν οι τελευταίες μέρες του τοκετού. Καθημερινά η Σιμών, η σύζυγος του Κουστό, με ρωτούσε «Comment ça va, bébé?» Στις 28 Σεπτεμβρίου επικοινωνεί με τον Ζακ Γκίλ που βρισκόταν στην Νέα και παίρνει την άδεια, κατά απόλυτη εξαίρεση, να διατεθεί το ελικόπτερο για να πάω στην κλινική, στην Αθήνα. Έτσι λοιπόν, Τζιά, ελληνικό με το ελικόπτερο, ταξί και στην κλινική. Σε μια ώρα, με ειδική άδεια από το Υπουργείο που τότε λεγόταν Πολιτισμού και Επιστημών, και επειδή δεν ήταν αρχαίο το ναυάγιο, βλέπω την νεογέννητη Χριστίνα μας. Την άλλη μέρα επιστρέφω μέσω Λαμπρίου, με ζώδια από το Καλυψό, και κυβερνήτη τον αείμνηστο επικεφαλής δίτη του ΙΕΝΑΕ, Φέδωνα Αντωνόπουλο. Κυρίες και κύριοι, και οι τρεις μας, εδώ βλέπετε όλο το πλοίο, βγάζω μια φωτογραφία και φαίνεται το παρμπρίζ του ελικοπτέρου, όλο το Καλυψό. Και οι τρεις μας λοιπόν, Κριτζάς, Κολώνας, Πένας, περνούσαμε την εποχή εκείνη, την πιο δημιουργική φάση της ζωής μας. Σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Πένα για τη συνέχιση του ταξιδιού και τώρα θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον Βασίλη τον Βιντάλη για να συνεχίσει την ιστορία ως μέτοχος της ιστορίας. Καλησπέρα και από μένα. Μετά από το Μπάμπι τον Κριτζά βέβαια έχουμε λίγο καλυφθεί όλοι, δεν έχουμε πολλά περιθώρια, γι' αυτό θα περιοριστώ εγώ στην καθημερινότητα της έρευνας που είχαμε στην Δία. Εδώ βλέπετε μια άποψη όλη τη εγκατάσταση. Πώς είμαστε, εκεί ήταν η εξέδρα από την οποία σκάβαμε από κάτω, ήταν ο κάναβος που γινόταν ένα σκαφί.
Και έξω είναι οι εγκαταστάσεις, οι αρσέες. Μπορούμε να πάμε παρακάτω. Μέναμε σε δύο σκηνές, οι οποίες δυστυχώς δεν ήταν σε καλό μέρος με καλή απορροή των νερών και ήταν δύο μήνες Απρίλιος και μας έπιασε μια τρομερή κακοκαιρία που πλημμυρίσαμε. Και αναγκαστήκαμε να κοιμηθούμε μέσα στην εκκλησία μερικές μέρες. Εδώ η καθημερινότητά μας ήταν να έχουμε μια βουτιά το πρωί γύρω στη 1,5 ώρα, γιατί ήταν πολύ ρηχά και καθόμαστε πολλή ώρα και βουτάγαμε με ναργιλέ. Για όσους δεν ξέρουν, παίρναμε αέρα με κομπρεσέρ μεγάλο που ήταν έξω στην ξηρά, με ένα λάστιχο και δεν είχαμε μπουκάλες. Είχαμε μια βουτιά το πρωί και μια το απόγευμα. Όλη μέρα να έχουμε τη δουλειά να επεξεργαστούμε τα τις ανασκαφείς, να τα ξεδιαλέξουμε και να βοηθάμε το βάπι στη διαταγραφή και στη τηλέφωνα δεν υπήρχαν για να περνάμε λίγο την ώρα μας τα απογεύματα. Και όπως είπαμε το Δευτέρι, πηγαίναμε και πετάγαμε βράχια πάνω από ψηλά στη θάλασσα για να περνάει η ώρα πριν να νυχτώσει μερικές φορές. Εδώ το δωμάτιο αυτό που ήταν στην εκκλησία δίπλα το είχαμε για μαγείριο. Είχαμε για ένα μάγειρα πολίτη, τον κύριο Γιώργο, δεν φαίνεται σε καμία φωτογραφία εδώ. Εδώ μας βλέπετε μέσα στο Πάπης εδώ, εγώ ο Λευτέρης. Που όταν έπιασε η πολύ κακοκαιρία δεν είχαμε και τροφοδοσία από καλυψό. Μείναμε λοιπόν μερικές μέρες, φάγαμε τα πάντα. Στο τέλος σιγάλι μας φτιάξαμε μια κρεμπιδόσπα, είχαμε μόνο κρεμπίδια. Φάγαμε κρεμπιδόσπα, είχε κρυώσει κιόλας ο κύριος, γιατί μίλαγε σε βραχνά. Του λέει μια μέρα του Χριτζά, κύριε Μπάπη, αύριο θα φάμε ένα σπουδάρο όπω τα βλέπω εδώ. Και μόλις έφυγε ο καιρός, έφυγε βέβαια και φέραμε έναν άλλο μάγειρα μετά γιατί μας εγκατέλειψε, δεν μπορούσε να δείξει άλλο. Και εμείς συνεχίζαμε την ασκαφή. Εδώ πρέπει να είναι ο Μπερνάρ, εδώ ο Ντελεμόντ, εγώ και κάποιο την πλάτη που δεν μπορώ να το πω. Εδώ είναι μερικές εικόνες και έδειξε ο Χριτζάς καλύτερες υποβρύχες που έδειξε και το βιντεάκι. Και έξω εμείς με το Λευτέρι που ασχολούμαστε με τη διαλογή. Εδώ είναι το καλάθι που είχαμε πάνω στην εξέδρα που μεταξύ των άλλων είχαμε και μια μασκότα. Εδώ είχαμε ένα από τους έγκρους μικρό που είχε ξημερωθεί λίγο και ερχόταν η μέση και σκεφτόταν κάποιες ώρες πρωινές. Είχαμε και μερικούς επισκέπτες εδώ, εκτός από την ομάδα δικιά μας που ήταν η Σιμών του Κουστό, οι δύο κύριοι που δεν ξέρω και ποιοι ήταν τότε που μας έκανε την κυρία. Στο κουρατισμό είναι ο Ζάνη, ήταν μαζί μας στην ομάδα, έπαιζε και ο Σαρμόνι καθώς μας διασκέδαζε λίγο. Θέλω να πω και καμιά άλλη περιπέτεια λίγο από την Δία που είμαστε. Υπήρχε και ένα φύλακα, δεν ξέρω αν γυρίζει αυτό ο άνθρωπο ακόμα. Ερχόταν ένα καίκι και είχε ένα γάιδαρο αφήσει πάνω στην Δία για να πηγαίνει να κουβαλάει γρασίδια πάνω. Αυτό είχε αγριέψει ο γάιδαρο, τον άφηνε όλο τον χρόνο εκεί. Οπότε μια μέρα που ήρθε πήγε να τον καβαλήσει να το πάει από πάνω και αυτό πήδαγε στα βράδια πάνω, τον πέταξε κάτω, σπέσε τα πλευρά και καλά ήταν το καλυψό εκεί, το μεταφέραμε στο Ηράκλειο. Μερικές εικόνες από τον Αλμυρό, με κάποιο γεωλόγο, νομίζω Οικονομόπουλο το λέγανε, της περιφέρειας, εδώ μας είχε πάει εκεί για να πάρουμε δείγμα από τις πηγές και γυρίστηκε και λίγο αυτό το λίγο στημένο από τους δίτες, έγινε η αυτή αποστολή. Πάμε λίγο παρακάτω να δούμε. Τώρα στα δική θέλω να ο Λευτέρης να πει τα παίρνει να συνεχίσει την αντιά. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Πριν μιλήσω εδώ για τη δουλειά των αντικειθήρων, για την Δία υπόθηκαν πάρα πολλά. Ο Χάρης Χριτζάς ήταν πολύ αναλυτικός. Εμείς προσπαθήσαμε κατά τη διάρκεια αυτής της έρευνας να τον βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Ήταν ένα μεγάλο σχολείο για μας. Χάρης είναι ένας εξαιρετικός δάσκαλος και συνεργάτης και ήταν πήραμε ένα πολύ μεγάλο μάθημα. Αυτή η περιπέτεια που λέγεται υποβρύχια αρχαιολογία για μας ξεκίνησε περίπου το 1975 όταν ο Γιώργος Παπαθαλασσόπουλος, ο οποίος ήταν ο μέντορας μας, γιατί είχαμε δουλέψει μαζί του στην ασκαφή που είχε στα σπήλαια του Δρυού. Μας πρότεινε να ασχοληθούμε με την υποβρύχια αρχαιολογία και βέβαια εμείς αποδεχτήκαμε σαν άνθρωποι της θάλασσας με πολύ μεγάλη χαρά αυτή την πρόταση.
Τότε λοιπόν ξεκίνησε αυτή η όμορφη περιπέτεια με πρώτη μας αποστολή στο ναυάγιο του Στοχού, μετά σε διάφορες άλλες αρχαιολογικές θέσεις και βέβαια όταν ήρθε η πρόταση να συμμετάσχουμε στις έρευνες με το Καλυψό, για μας ήταν ένα όνειρο βέβαια. Τότε όποιος δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι θα δουλέψουμε κοντά σε αυτό το ιερό τέρας της Κατάδης που εμείς τον θαυμάζαμε από μακριά. Εν πάση περιπτώσει, πήγαμε πρώτα στη Δία, μάλλον ξεκινήσαμε από τα Μαλακά, θα έλεγα, γιατί η Δία ήταν μια σχετικά εύκολη περίπτωση, ήταν ένα μικρό βάθος, προσαρμοστήκαμε στην δουλειά την συστηματική της κατάδυσης και της αρχαιολογικής έρευνας όπως έπρεπε να γίνεται. Και αυτή η δουλειά κράτησε περίπου 25 μέρες. Ας πω και μερικά έτσι αστεία, ότι εμείς ήμασταν φοιτητές. Έπρεπε ενδιάμεσα να πάμε να δώσουμε εξετάσεις. Αλλά δεν μπορούσαν διακοπική έρευνα. Και εν πάση περιπτώσει, επειδή ήμασταν και απαραίτητοι, γιατί δεν μπορούσαν να συνεχιστεί η έρευνα χωρίς εμάς, ήμασταν ενταγμένοι στο πρόγραμμα, οργανώθηκε ολόκληρη η αποστολή για να φύγουμε, να πάμε στο Πολυτεχνείο, να δώσουμε εξετάσεις και να γυρίσουμε την επόμενη μέρα αμέσως για να συνεχίσουμε την δουλειά μας. Μετά από αυτές τις 25 μέρες, η δουλειά συνεχίστηκε με άλλους συναδέλφους που ερχόντουσαν περιοδικά στη Δία. Και έφτασε η ώρα να πάμε στην Αντικήθερα. Η Αντικήθερα ήταν μια άλλη περίπτωση, μια πολύ δύσκολη αποστολή. Για μας το βάθος ήταν εξωπραγματικό, δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι θα κατέβουμε σε τέτοια βάθη. Βέβαια, η επιθυμία μας ήταν τόσο μεγάλη και η προσπάθειά μας να ανταποκριθούμε μας έκανε τελικά να θα καταφέρουμε. Έχουν υποθεί πολλά για αυτό το ναυάγιο. Εγώ απλώς θα σας πω ένα-δύο περιστατικά τα οποία ήταν πολύ σημαντικά και για την ίδια την έρευνα και για μας βέβαια. Ήταν ο εντοπισμός των δύο αγαλματιδίων, των οριχάρκινων αγαλματιδίων που βρέθηκαν και κάποιων κοσμημάτων. Επειδή ήταν μεγάλο το βάθος τον πρώτο καιρό, οι Γάλλοι είχαν αποφασίσει να βουτάμε με το ζευγάρι μαζί με τον Βασίλη, γιατί δεν είχαμε την εμπειρία στα 54 μέτρα να δουλέψουμε μόνοι μας. Αυτοί δουλεύανε μόνοι τους, ο καθένας μόνος, αλλά αυτοί ήταν δίτες, επαγγελματίες με πολύ μεγάλη εμπειρία. Δουλεύαμε κάτω στο βυθό. Εδώ είναι από την Αντικήθυρα, αυτό το slide. Αυτός είναι ένας από τους δίτες του Ρεμούν Κόλ, ένας από τους δίτες του Καλυψό. Ήμασταν λοιπόν με τον Βασίλη κάτω και ο Βασίλης δούλευε τον απορροφητήρα και είναι το μηχάνημα που είδατε που ρουφάει την άμμο και αποκαλύπτει τα ευρήματα. Και εγώ ήμουν από δίπλα και προσπαθούσα να βγάζω τις πέτρες, γιατί όταν πήγαινε μία πέτρα και έφεραζε τον απορροφητήρα, γέμιζε αέρα και έφευγε. Πήγαινε στην επιφάνεια, μπορούσε να τον κρατήσει πια, γιατί γέμιζε αέρα και ήταν πολύ ελαφρύ. Έπρεπε λοιπόν κάποιο να βγάζει τις πέτρες από μπροστά για να μπορούμε να δουλεύει. Κρατιόμουν από ένα βράχο εκεί για να μπορώ να κάνω αυτή τη δουλειά. Όπως κρατιόμουν λοιπόν, έπιασα κάτι που μου φάνηκε περίεργο. Σε μια στιγμή λοιπόν το κοιτάζω και ήταν μια γωνία, ένα τρίεδρο, μια τρίεδρη γωνία. Λέω αυτό το πράγμα δεν μπορεί στη φύση, δεν υπάρχουν γεωμετρικά πράγματα, είναι ανώμαλα όλα. Σταματάω λοιπόν, του λέω του Βασίλη, ένα δεις εδώ πέρα, βάζει και αυτό στο χέρι του. Αυτό είναι κάτι περίεργο. Μέσα από το βράχο όμως έβγαινε αυτό. Τέλος πάντων, με το που τελειώνει η βουτιά μας και ανεβαίνουμε πάνω, πάμε στον αρχαιολόγο, τον κύριο Κολώνα, που τον συμβουλευόμαστε και τον αναφέραμε τι συνέβαινε πάντα, και του λέμε το κετό. Θέλουμε να το διερευνήσουμε αυτό το πράγμα. Πιστεύουμε ότι κάτι είναι. Εντάξει, λοιπόν, κάναμε μια σύσκεψη εκεί και αποφασίστηκε να πάρουμε σφυροκάλεμο να σπάσουμε το βράχο γύρω-γύρω. Άρχισαμε λοιπόν διαδοχικά όλοι οι δίτες που ανεβαίναμε και σπάγαμε αυτό το βράχο. Σιγά σιγά λοιπόν αποκαλύφθηκε μια μαρμάρινη βάση. Και όπως έφυγε η βάση από τη θέση της,
αποκαλύφθηκε ένα, αυτό το ένα το άγαλμα, το οποίο ήταν, αυτή ήταν η βάση του που ήταν επάνω το άγαλμα. Βέβαια, πώς ήταν δυνατόν αυτό το πράγμα να είναι μέσα στο βράχο. Η εξήγηση δόθηκε αργότερα ότι αυτό ήταν το έρμα του πλοίου που ήταν μάλλον άμμος από ποταμό και όταν έπεσε μέσα στη θάλασσα συμπαγωποιήθηκε και έγινε σαν βράχος και ενσωμάτωσε μέσα και διάφορα ευρήματα. Έτσι βρέθηκε το πρώτο αγαλματίδιο που είναι ένας νέος... βέβαια καταλάβουμε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα και μετά αποκαλύφθηκε όλος ο βράχος, τον δέσαμε με σαμπάνια, τον βγάλαμε πάνω στο πλοίο και εκεί με προσοχή αφαιρέθηκε όλο το υλικό και αποκαλύφθηκε και ένα δεύτερο άγαλμα, ο πυγμάκος. Τα οποία αυτά τώρα βρίσκονται στο Εθνικό Μουσείο στη Συλλογή των Αντικειθήρων. Είχαμε αναλάβει βέβαια να κάνουμε την πρώτη συντήρηση μαζί με τον κύριο Πολώνα. Κάναμε τα βάναμε σε γλυκό νερό για να μην. Όπως είναι οι διαδικασίες, οι πρώτες βοήθειες, σαν να λέμε, σε έρθματα που γίνανε στη θάλασσα. Αυτό ήταν μια εμπειρία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και για μας πολύ σπουδαία. Και η δεύτερη φάση επίσης ήταν όταν εντοπίσαμε κάποια σαν κοσμήματα. Πάλι με την ίδια διαδικασία, πάλι δουλεύαμε με τον Βασίλη δυο μας και όπως λοιπόν έκανε ο προφητήρας ένα κρατήρα ρεφώντας την άμμο, εγώ έβγαζα τις πέτρες, ξαφνικά με την άκρη του ματιού μου κάτι γυάλισε και στο τόσο κάνω στο χέρι μου και το αρπάζω. Και κάνω έτσι και βλέπω ένα κόσμο τέτοιου μεγέθους που ήταν ένα χρυσό, μια χρυσή μάλλον καρφίτσα με μια περώνη με τρεις πέτρες και στην άκρη κρεμόταν ένας χρυσός έρωτας. Το δίνω του Βασίλη, λέω, τι είναι αυτό το πράγμα. Τρελαθήκαμε. Μαζεύουμε, γράφουμε μήνυμα πάνω στον αρχαιολόγο, μην κατέβει κανένας κάτω, πριν ανέβουμε εμείς. Γιατί δεν ξέραμε τι άλλο μπορεί να ήταν και δεν ξέραμε, δεν είχαμε, γιατί ξέρω, αυτός ήταν και ο σκοπός μας που να πάει εκεί πέρα, να προσέχουμε τη διαδικασία, να μην γίνουν, γιατί άνθρωποι ήταν ξένοι, δεν είχαμε εμπιστοσύνη. Μην κατέβει κανένας κάτω, μην κατέβει εμείς επάνω. Πήγαμε πάνω πραγματικά, γιατί ήταν πολύ εύκολο πράγμα. Αυτό το βάλουμε στο μανίκι και να τελειώσει η ιστορία. Μήπως δεν ήταν ένα άγαλμα ή δεν ήταν ένα μεγάλο πράγμα. Πώς το βάλουμε στο μανίκι και να τελειώνει η ιστορία. Πραγματικά βγαίνουμε πάνω, έγινε βέβαια μέσα στον κουμπού, κάναμε το ένα το άλλο. Τα σχετικά του ήταν ταινίες κάνατε και αυτά ήταν σπουδαία πράγματα. Ερευνήθηκε μετά όλο το υλικό που ανέβαζε ο προφητής και βρέθηκε άλλο ένα παρόμοιο, μόνο που του έλειπε ο έρωτας, το αγαλματίδι, το μικρό αυτό, σπάτα μια μικρούλη πραγματάκι που και αυτά είναι στο Εθνικό Μουσείο του. Λοιπόν, αυτά ήταν δύο έτσι σημαντικά, πολύ σημαντικά γεγονότα που εγώ τουλάχιστον δεν θα τα ξεχάσω ποτέ μου και βέβαια όλη αυτή η διαδρομή έχει μείνει βαθιά, έχει αφήσει πολύ βαθιά σημάδια και είναι κάτι που θα τα... Τον τελευταία χρόνια μάλιστα, επειδή γίνεται ένα ξαναξεκίνημα, οι νεότεροι ζήτησαν και πήραν την εμπειρία μας, μεταφέραμε με μεγάλη ευχαρίστηση και εγώ και ο Βασίλης και πιστεύω ότι φάνηκε χρήσιμη στις νεότερες φάσεις, στις νεότερες φάσεις που γίνανε. Θα ήθελα βέβαια με αυτήν την ευκαιρία να ευχαριστήσω όλους αυτούς που δουλέψαν μαζί, το Χάρη, το Λάζαρο, το Χαράλαμπο, οι οποίοι βέβαια τους λέω να μικρά τους ονόματα γιατί παρόλο που ήμασταν παιδιά εμείς ζήσαμε μαζί όλη αυτή την περιπέτεια. Νομίζω ότι ίσως αυτά που λέω και αυτά που λέμε εμείς τώρα πια είμαστε μεγάλοι άνθρωποι τα κάνανε κάποιοι νέοι και είναι ένα παράδειγμα για τους νέους ότι να έχουν ενδιαφέρον να προσφέρουν γιατί για μας ήταν μια προσφορά και το νιώθαμε βαθιά από μέσα μας. Θέλαμε να προσφέρουμε και το κάναμε. Διότι ήμασταν ερασιτέχνες και εθελοντές. Ο εθελοντισμός στην εποχή μας είχε γίνει λίγο πιο επιστημονικός και πιο... εκείνη την εποχή όλα ήταν διαφορετικά. Αυτά ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ πολύ.
Νομίζω ότι πραγματικά ο Λευτέρης Τσαβλίδης έθεσε ξεκάθαρα το νόημα της προσπάθειας αυτής της εκδήλωσης. Να, όχι μόνο τον επιστημονικό της χαρακτήρα, αλλά κυρίως να μοιραστούμε την ανάμνηση και την φιλοσοφία που οδήγησε αυτούς τους ανθρώπους στο βυθό της θάλασσας τότε. Και μαζί με αυτό λοιπόν θα καλέσουμε τον τελευταίο μας ομιλητή, τον συμπατριώτη μας, εμένα μου αρέσει να πατάω και στις δύο μεγαλονήσους, οπότε θα το πω συμπατριώτη, τον Μανώλη τον Βουτσαλά, για να μας πει την δική του συμπατριώτη για το πώς θα έχουμε υπόψη στην Ευρωπαϊκή Δεδρέση. Καλησπέρα σας. Αν και δεν τα καταφέρω καλά στις ομιλίες, θα σας πω, ονομάζομαι Βουτσαλά Μανώλης και πιο πολύ με ξέρουν εμπλοπλός. Τι να κάνω, μου έχει μείνει. Όσοι δεν το γνωρίζετε, αν και βλέπω ότι είστε εδώ σήμερα άνθρωποι ειδικοί στον τομέα, είμαι επαγγελματίας δίτης. Τρεις φορές πανελληνιονίκης, στο υποβρύχιο Ψάρεμα, με ελεύθερη κατάδυση, ενώ υπήρξα και μέλος της εθνικής ομάδας όπου κατέλαβα την 7η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, στην Τουρκία. Με μεγάλη μου χαρά αποδέχτηκα την πρόταση του κυρίου Θεοδούλου να βρίσκομαι εδώ σήμερα, κοντά στους επιστήμονες της ενάλλειας αρχαιολογίας, μιας επιστήμης που πραγματικά θαυμάζω, αλλά έχω και πολλά να διηγηθώ από τις συνεργασίες που είχα όλα αυτά τα χρόνια. Μεγάλος σταθμός λοιπόν στην επαγγελματική μου ζωή επετέλεσε το γεγονός ότι υπέδειξα εγώ ο ίδιος τον θρηλυκό Ζάκη Κουστό και τους πολύτιμους συνεργάτες του, το ναυάγιο του Λατερές, στην περιοχή Καράβολα, βορειοδυτικά του λιμένα Ηρακλείου. Είχα την τύχη στη ζωή μου να κάνω το χόμπι μου επάγγελμα, παρά τις όποιες δυσκολίες του, και ήταν το 1976 όταν με κάλεσαν να βοηθήσω έναν ψαρά, του οποίου τα δίχτυα είχαν πιαστεί στην περιοχή που ήδη σας ανέφερα. Κατά την κατάδυσή μου και ενώ προσπαθούσα να ξεμπλέξω τα δίχτυα, παρατήρησα ότι αυτά είχαν πιαστεί σε ένα ογκώδες αντικείμενο. Κοιτώντας πιο προσεκτικά, διαπίστωσα ότι επρόκειτο για μπάλες από βόλια με πολλά ανθρώπινα κρανία, ήταν συγκεντρωμένα γύρω τους και πολλά ψάρια ανάμεσά τους. Είδα ότι υπήρχε και ένα κανόνι, μπρούτζινο. Αμέσως ενημέρωσα τον τότε λιμενάρχη Ηρακλείου, κύριο Στέλιο Καράκουλα, αν δεν κάνω λάθος, περιγράφοντάς του ακριβώς τα όσα είχα δει με τα μάτια μου. Εκείνη την εποχή είχε έρθει στην Κρήτη το Καλυψό για έρευνες ναυαγίων. Στο πλαίσιο της παραγωγής σχετικής ταινίας, για ταινίες που έκανε, με κάλεσαν στο λιμενοχείο χωρίς να ξέρω ποιον θα συναντήσω. Και το όνειρό μου έγινε πραγματικότητα. Συνάντησα τον Ζακ Ιβ Κουστό. Στη συνάντηση αυτή, η παρουσία του λιμενάρχη και ενός αρχαιολόγου με ρώτησαν τι ακριβώς είχε υποπέσει στην αντίληψή μου κατά τη διάρκεια των καταδύσεών μου. Πάντα σε κάθε έρευνα είναι φυσικό να απευθύνονται πρώτα στους ντόπιους ψαράδες ή δίτες, ώστε η εμπειρία τους να βοηθήσει να διευκολύνει τις έρευνες. Με μεγάλη χαρά προσφέρθηκα να βοηθήσω και να υποδείξω το σημείο χωρίς ποτέ να έχω καμία οικονομική αξίωση ή όφελος. Το πιο σημαντικό για μένα, αυτό που μέχρι σήμερα μου δίνει κίνητρο και με κάνει να συνεχίζω, είναι η προσφορά μου στον τόπο μου. Εμένα αυτή είναι η ανταμοιβή μου. Λίγο αργότερα ήταν, θυμάμαι, Κυριακή του Πάσχα και βρισκόμουν εκεί την ώρα στο τραπέζι με την οικογένειά μου όταν ήρθε στο σπίτι μου ο Αλμπέρτ Φαλκό μαζί με έναν Έλληνα οδηγό, αυτοκινήτου, προκειμένου να τους ακολουθήσω σε μια κατάδυση που είχαν προγραμματίσει εκείνη την ημέρα. Μπήκαμε σε σκάφος τύπου Ζόντια του Καλυψό μαζί και με τον Ρέιμον Κόλ και πήγαμε στην περιοχή του Καράβολα στο βυθισμένο πλοίο που τους είχα περιγράψει με τα βόλια. Έπεσα πρώτο στη θάλασσα με βάση τα σημάδια που είχα βάλει και περίμενε στο σκάφος προκειμένου να τους ενημερώσω. Συνεχίσαμε τις έρευνες και στην Ισοδία, ο οποίος εγώ ήξερα λόγω του ψαρέματος, γιατί ήταν τα νερά πολύ καθαρά, έβλεπα 40 μέτρα κάτω, γιατί άμα πας με μια ανάσα 30-35 μέτρα βλέπεις άλλα τόσα σχεδόν. Και
είπα πού σε ποια σημεία υπάρχουν σωρία από αμφορείς και σήμερα βρίσκονται στο Βούλε. Μετά από χρόνια συνεχίζοντας να πηγαίνω στο ίδιο σημείο, καθώς εκεί συγκεντρωνόταν πολλά ψάρια αλλά και χταπόδια, στο Λατερές εννοώ, ένα χταπόδι με οδήγησε στη φωλιά του, η οποία ήταν ολοστρόγγυλη, γεγονός που με παραξένεψε. Ξύνοντας λίγο την επιφάνεια, είδα ένα ακόμη κανόνι, μπρούτζινο. Και πάλι ενημέρωσα τον τότε λιμενάρχη κύριο Κουχουρέλο. Αυτό έγινε πολύ αργότερα. Ζήγιζε από ό,τι λένε 2.700 κιλά και είχε επάνω η ημερομηνία κατασκευής του. Το διάστημα από το 1987 περίπου μέχρι το 1994 συνεχίσαμε τις έρευνες μαζί, ήταν και η ομάδα του Λιανού, του κυρίου Νίκου Λιανού, όπου ανασύραμε ένα ακόμη κανόνι και άλλο πολεμικό υλικό που ήδη φυλάσσεται στο φρούριο Βούλε. Θα ήθελα να επισημάνω και σε αυτό το σημείο πως όλες τις εργασίες μου τις προσέφερα δωρεάν. Η τελευταία μου επαφή με το περιβάλλον του Ζάκερου Κουστό ήταν κατά τη συνάντησή μου με τον γιο του, τον Πιέρ, τον μικρότερο γιο. Πιέρ Κουστό, στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού συνεδρίου που φιλοξενήθηκε στο Σεπτέμβριο του 2015 σε εγκαταστάσεις του Ιδρύου Κρήτης. Κατά τη διάρκεια της σύντομης αυτής συνάντησης μας του έδειξα τη φωτογραφία που βλέπετε πίσω μου και εκείνος συγκινημένος με απεκάλεσε συνεργάτη του πατέρα του. Κλείνοντας και με την ελπίδα ότι δεν σας κούρασα, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι πριν μερικά χρόνια, στο πλαίσιο επαγγελματικής κατάδυσης που είχα στη Σαντορίνη, διαπίστωσα, αν δεν έχετε ήδη αυτές τις πληροφορίες, ότι υπάρχει ένα ολόκληρο σκάφος βυθισμένο γεμάτο αμφορείς στις θήκες τους σε βάθος 45 μέτρων, κοντά σε μια ξέρα. Οποιαδήποτε στιγμή θέλετε, μπορώ να πάμε να σας το υποδείξω. Φυσικά, εγώ προσωπικά με την εμπειρία μου και γνώση μου, αλλά και τον εξοπλισμό μου, είμαι όπως πάντα στη διάθεσή σας. Έχουμε πλωτά μέσα να τα διαθέσουμε για οτιδήποτε χρειαστεί για την ιστορία του τόπου μου. Σας ευχαριστώ πολύ όλους που βρίσκεστε σήμερα εδώ, αλλά και τους διοργανωτές για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε και πάλι πάρα πολύ. Νομίζω ότι δεν χρειάζονται λόγια. Και για την προσφορά και για την προσφορά όλων των ανθρώπων που ακούσατε σήμερα. Και νομίζω να δώσουμε για λίγο το λόγο ξανά στον κύριο Κολώνα για να μας πει το αποχαιρετιστήριο της βραδιάς. Χαιρετισμούς, λέει ο κύριος Βουτσαλάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Θεοδούλου. Απλά ήθελα να συμπληρώσω αυτό που είπε ο κ. Σπιτζάς, δεν έχει και τον χρόνο, ότι ο κάμπος που εντοπιστεί πάνω στο ναυάγιο ή στα εκκλησιαστικά κτλ. Δεν ήταν μόνο για να φωτογραφίσουν και να σχεδιάσουν. Τουλάχιστον για τα ναυάγια, κάθε τετραγωνάκι του κανάβου αντιστοιχούσε με έναν αριθμό, ο οποίος αριθμός συνόδευε τον αμφορέα ή τους αμφορείς που ήταν εντός αυτού του τετραγωνού. Και έτσι, υπήρχε η ασφάλεια και για εμάς το υπόψημα που επιτέλουμε ότι δεν θα χαθεί κάπου από τον γύρο. Αυτό ως προς μια διευκρίνηση για το συνάδελφο τον κύριο Πιντζά. Τώρα θέλω να πω, νομίζω ότι έφυξε ο Μπάκος, ο Πιντζάς έφυξε ο Κουστό, ήταν αυστηρά υπρόχος. Πραγματικά έτσι ήταν, απαγόρευε να ψαρεύουν. Όμως όταν έλειπε, δεν θυμάμαι ακριβώς, ή ο Τσαβλίρης ή ο Βιτάλης, το βράδυ ρίχνανε καθητές και ψάχνουν σαργούς. Ποιος το έκανε, ο Βασίλης ή ο Μετάλης? Μαζί και ίδιο. Μαζί το κάνατε. Ωραία. Λοιπόν, και ένα άλλο να πω ότι αυτό θέλω να το πω σε εσένα, κύριε Θεοδούρου. Έδειξες εκεί στην οθόνη μερικά αντικείμενα μεταξύ των οποίων ήταν και το ηλιακό ρολόι. Μπορεί να το διατρέξεις πάλι όταν μιλούσα εγώ. Αυτό είναι κάτι. Για ζουμάνισε το αυτό που κρατάω.
Αυτό είναι η δουλειά του αρχαιολόγου. Να τον ευθύς που είναι, βλέπεις το τελείως. Τα χάρκινα, τα μεταλλικά αντικείμενα από το Λαδερές είναι στα συντηρημένα στο εργαστήριο στην Αθήνα. Θα το βρούμε. Εγώ σου λέω που ποιο είναι. Ωραίο. Και αν δεν μπορούν να το διαθέσουν στην πληροφορία, θα βγάλετε ένα εκμαγείο να το βάλετε σε ένα αντικείμενο στην έκθεση που είναι στο πουλί. Ωραία. Ωραία, ωραία. Θα κρατήσουμε την επαφή μας, κύριε Κολώνα, δεν θα χαθούμε και θα έχουμε και χρόνο να κουβεντιάσουμε έστω και εξ αποστάσεως και όταν βρεθούμε στην Αθήνα. Είναι πολύ σημαντικό έμπνευμα αυτό για την εποχή. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια ερώτηση, γιατί είμαστε 8 παρά ήδη. Νομίζω να καλέσω στο βήμα την κυρία Μπάνου για το κλείσιμο της εκδήλωσης και να κάνουμε τις ερωτήσεις μεταξύ μας μετά. Από μένα ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που ήρθατε. Θεωρώ ότι συμφωνήσετε μαζί μου ότι όλοι οι ομιλητές ήταν καταιγιστικοί και οι αναμνήσεις μας έφεραν σε μια άλλη εποχή. Στην εποχή που θα θέλαμε, της αθωότητας, που θα θέλαμε να υπάρχει λίγο και σήμερα αυτή. Και μια και μου έδωσε ο αγαπητός κύριος το βήμα για να κλείσω, θέλω να πω το εξής. Όλοι οι αρχαιολόγοι, αλλά και όλοι οι φίλοι των αρχαιολόγων, δηλαδή αυτοί που συνεργάζονται, μηχανικοί, τοπογράφοι, δείκτες, αρχιτεχνίτες, αρχαιοφύλακες, παίρνουν λίγο την τρέλα μας, διότι εμείς οι αρχαιολόγοι είμαστε λίγο τρελοί, αλλά αυτή η τρέλα είναι που οδηγεί σε αυτά τα θαυμάσια πράγματα που ακούσαμε σήμερα. Και ίσως είναι μια παρακαταθήκη αυτή τη στιγμή και για το μέλλον και για τα νέα τα παιδιά που ακούνε και θέλουν να γίνουν οτιδήποτε, αρχαιολόγοι, οτιδήποτε, πρέπει να έχεις όραμα και λίγο να είσαι τρελός για να προσφέρεις εθνικά σε αυτόν τον τόπο. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους εσάς που ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ ως εφορία, το λέω ότι ευχαριστώ, ευχαριστούμε ως εφορία εναλλήλων αρχαιοτήτων την περιφέρεια, την εφορία αρχαιοτήτων Κρήτης, Ηρακλείου, όλους τους συναδέλφους και κυρίως το γραφείο μας εδώ που είχε την πρωτοβουλία για αυτή την θαυμάσια εκδήλωση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.